Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Είναι ο πιο σημαντικός θεσμός του συγκροτήματος Δίας, γιατί βραβεύουμε τη γυναίκα, την αρχή δηλαδή των πάντων. Από εκεί ξεκινάνε όλα, από εκεί ξεκινάει η ζωή, από εκεί ξεκινούν οι πρωτοβουλίες, από εκεί ξεκινάει η ανάγκη για δημιουργία. Και είμαστε εδώ για να τις χειροκροτήσουμε, να επικροτήσουμε τις προσπάθειές τους και να τους πούμε ότι τα καλύτερα έρχονται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σαν εστελότερ Κύπρου παρουσιάζουμε και τα φετινά βραβεία Madame Figaro. Είναι η δεύτερη συνεχή χρονιά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποστηρίζουμε αυτόν τον θεσμό που για 16 χρόνια αναγνωρίζει, επιβραβεύει και επικροτεί τις γυναίκες που η κάθε μια στον τομέα της έκανε τη διαφορά. Το να είσαι γυναίκα σήμερα στις εποχές που ζούμε, το να θέλεις να εργάζεσαι, το να θέλεις να είσαι στο σπίτι, αλλά και μια γυναίκα που είναι μόνο στο σπίτι, και αυτό δουλειά είναι. Είναι πάρα πολύ η ρόλη μας, είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να ανταποκριθούμε. Όλες μας παλεύουμε με τα θέλω μας, με τα όνειρά μας, τα πρέπει μας. Προσπαθούμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία, νομίζω. Νομίζω, όπως ακριβώς το λέει ο θεσμός, από τη στιγμή που έχουμε μια τόσο σημαντική προσφορά από το γυναικείο φύλο, θεωρώ υποχρέωση της πολιτείας να βραβεύει τους άριστους, και βεβαίως θα ήταν παράληψη να μην επιβραβεύσει τις πολλές γυναίκες που έχουν τόσο σημαντική προσφορά στα δρόμενα του τόπου μας. Σκοπός μας κάθε χρόνο είναι να επιβραβεύσουμε, να αναδείξουμε και να χειροκροτήσουμε τη γυναίκα και να βγάλουμε προς τα έξω τις ιστορίες γυναικών που πραγματικά αλλάζουν τον κόσμο, την καθημερινότητά μας και τις ζωές των ανθρώπων γύρω τους. Είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύουμε τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν θεωρούμε πετυχημένοι ή όχι, αλλά σίγουρα το έργο των γυναικών σε πάρα πολλούς τομείς είναι αξιοσημείωτο. Εγώ σήμερα δίνω ένα βραβείο στην κατηγορία fashion και jewelry design, που είναι μια κατηγορία που μου αρέσει. Έχω ασχοληθεί και παλιότερα με αυτό στην εκπομπή, στο My Style Rocks, αλλά γενικότερα μου αρέσει η μόδα, την παρακολουθώ. Είμαι ένας άνθρωπος που με εκφράζει όλο αυτό.
Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πω πω, έχω μεγάλη χαρά. Καλώς ήρθατε στα 16η βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της χρονιάς 2021 που παρουσιάζει η Estée Lauder. Αχ, τι ωραία! Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Θα σας το δείξω και πιο πολύ. Πραγματικά έχω πολύ μεγάλη χαρά γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε αυτό το θεσμό και πόσο σημαντικός είναι για τη γυναίκα, της Κύπρου. Και να σας πω και κάτι. Απόψε σας έχουμε ετοιμάσει φανταστικά πράγματα αλήθεια. Και ανυπομονώ τόσο μα τόσο πολύ να ξεκινήσουμε και να τα μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε λοιπόν εδώ σε μία εποχή λίγο... Είναι λίγο περίεργη η εποχή αυτή και θα ήθελα έτσι να πω δύο λόγια και γι' αυτό, γιατί ήταν και είναι η αλήθεια μια δύσκολη χρονιά για όλους μας και νιώθω τεράστια χαρά που μπορέσαμε τελικά να είμαστε όλοι εδώ μαζί παρέα απόψε. Γι' αυτό και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου πραγματικά τους ανθρώπους του συγκροτήματος Δίας που κάνουν τόσο όμορφα πράγματα, αλλά και για την πρόταση να παρουσιάσω εγώ τη βραδιά αυτή και λίγο συγκινούμε, γιατί θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπάω πάρα πολύ, αγαπάω πάρα πολύ την Κύπρο και ήταν ένας θεσμός που πάντα αγαπούσα και πάντα θαύμαζα και ήρθε η στιγμή να είμαι εδώ κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόψε λοιπόν εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, τιμούμε τη γυναίκα. Τη γυναίκα που ονειρεύεται, που δημιουργεί, που προσφέρει, που εύχεται η μέρα να είχε 26 ή 28 ή 43 ώρες για να τα προλάβει όλα, που πέφτει, που σηκώνεται, που ξαναπέφτει, που ξανασηκώνεται. Τη γυναίκα που δεν τα παρατά, που μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τα εμπόδια, ακόμα και την αμφισβήτηση πολλές φορές, καταφέρνει και βρίσκει τη δική της φωνή. Και ξέρετε κάτι, αυτές οι γυναίκες είναι παντού. Είναι γύρω μας και αξίζουν, αλήθεια το αξίζουν, ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα από εσάς. Όσο για τις κυρίες, τις τόσο σπουδαίες κυρίες που τιμούμε απόψε, είναι, πώς να το πω, είναι οι πρώτες ανάμεσα στις ίσες. Αυτό είναι. Αυτές που ανέδειξαν με την ψήφο τους, οι 33.721 αναγνώστες, παρακαλώ, της Madame Figaro που συμμετείχαν στη φετινή ψηφοφορία. Και κάτι ακόμα. Επειδή απόψινή βραδιά μεταδίδεται από την τηλεόραση του Σίγμα, θέλω να δώσω το πιο μεγάλο μου φιλί σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι σας και να σας πω επίσης, επειδή είμαστε σε μία εποχή, πώς το κάνουμε, social media, ότι αν θέλετε να ανεβάζετε μέσα από το Instagram ιστορίες απόψε, το hashtag είναι MF Awards, το είπα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν όλοι ότι έχουμε να ζήσουμε φανταστικές στιγμές εδώ. Εγώ να πάρω... Δεν ήταν σωστή θέση. Εδώ είναι. Λοιπόν, εδώ είναι η σωστή μου θέση, το σημάδι μου. Άλλο ένα φως μήπως χρειάζομαι. Όχι, Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνω όμως πριν μία ερώτηση που εγώ αγαπάω πάρα πολύ να κάνω. Όταν παρουσιάζω έτσι μεγάλα ωραία πράγματα για να παίρνω κι εγώ τα πάνω μου, να μου φεύγει το άγχος. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Μπράβο, πάμε λοιπόν! Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κατηγορία για απόψε. Και θα σας πω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1949. Στο New Jersey, των Ηνωμένων Πολιτειών, λοιπόν, γεννήθηκε ένα κορίτσι που από πολύ μικρή ηλικία αγαπούσε το θέατρο και τον κινηματογράφο. «Μπορείς να καταφέρεις ό,τι βάλεις στο μυαλό σου», της έλεγε η μαμά της. Το κορίτσι αυτό μεγάλωσε. Βρήκε τη δική της φωνή και σήμερα μετράει 3 Όσκαρ. Το όνομα του κοριτσιού, Mary Streep. Όταν σε μία συνέντευξή της ρωτήθηκε για την υποκριτική, η Meryl Streep απάντησε «Το πιο σημαντικό προτέρημα ενός ηθοποιού είναι να μπορεί να φαντάζεται πώς θα ήταν αν ήταν ένας άλλος άνθρωπος». Πρώτη κατηγορία της βραδιάς, λοιπόν. Ηθοποιός της χρονιάς. Για την απονομή, να καλέσουμε στη σκηνή την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κυρία Μαρία Στυλιανού Λωτίδη και τον αγαπημένο ηθοποιό Σοφοκλή Κασκαούνια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος
που θα δώσουμε μαζί αυτόν τον βραβείο, κυρία Επίτροπε, γιατί ξέρετε, ο χώρος της υποκριτικής είναι μαγικός, είναι πάρα πολύ όμορφος. Αναφίβολα, Σοφοκλία, ο χώρος αυτός είναι καταξοχήν ο χώρος που αναζητά τη μαγεία, το όνειρο, την ομορφιά. Και βέβαια όμως, εσύ σαν ηθοποιός, θα γνωρίζεις καλύτερα ότι είναι και ένας χώρος πολύ δύσκολος, γιατί πέρα από το ταλέντο χρειάζεται σκληρή δουλειά για να μπορείς να τα αποκριθείς, αλλά συνάμα να διακριθείς σε αυτόν τον χώρο. Αλλά πιστεύω και όσον αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες, χρειάζεται και πολύ δύναμη. Δύναμη να ανταποκριθεί σε διάφορες δυσκολίες τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει και δυστυχώς και ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης που ανθίζουν ιδιαίτερα στον χώρο αυτό. Και αγγίζω δυστυχώς περισσότερο τις γυναίκες, χωρίς να θέλω να αποκλείσω οποιοδήποτε άλλο φίλο. Ξέρεις, πολλές φορές βλέπουμε εσάς τους ηθοποιούς να έχετε αυτή τη λάμψη και τη δόξα που σας συνοδεύει πολλές φορές και ξεχνούμε εμείς που είμαστε απ' έξω πόσο δύσκολος είναι αυτός ο χώρος. Γι' αυτό σήμερα θέλω να δώσω μια ευχή, την ελπίδα ότι τουλάχιστον όσον αφορά τα θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης με την εισαγωγή του σχετικού κώδικα και στο χώρο του θεάτρου τέτοια ζητήματα θα πάψουν να υπάρχουν. Τέτοιες ανεπιθύμητες συμπεριφορές θα πρέπει να σταματήσουν. Ακριβώς έτσι όπως τα είπες είναι, και αυτό είναι σημαντική επιβράβευση απόψε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες κυρίες έκαναν τη διαφορά στη χρονιά που μας πέρασε στην κατηγορία ηθοποιός. Πάμε. Οι υποψήφιες στην κατηγορία ηθοποιός είναι Πόπη Αβραάμ, Άννα Γιαγκιόζη, Ήβη Νικολαίδου, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Νιώβη Χαραλάμπους. Και το βραβείο απονέμεται. Λοιπόν, γυναίκα της χρονιάς για το 2021 που παρουσιάζει η Εστέλ Λότερ στην κατηγορία ηθοποιός είναι... Ήβη Νικολαίδου. Wow. Ξεκίνησε σπουδές στη Δραματική Σχολή Βλαδίμηρο Καυγαρίδη, ενώ φοιτούσε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο δυναμισμός της και η επιβλητική της παρουσία στη σκηνή την έκαναν να ξεχωρίσει από τα πρώτα της βήματα. Κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της ήταν οι παραστάσεις The Vaults Impromptu στο Pop-Up Festival Λευκοσίας, το Γάλα και Ο Καλός Άνθρωπος του Σετσουάν στην ΕΘΑΛ και Cyrano de Bergerac στον ΘΟΚ. Ο ρόλος όμως που την έκανε ευρύτερα γνωστή ήταν αυτός της Αλεξάνδρας στην παράσταση 170 τετραγωνικά Moonwalk σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιώργη Τσουρή που ανέβηκε στη νέα σκηνή του ΘΟΚ το φθινόπωρο του 2019. Ένας ρόλος που ερμήνευσε ξανά με μεγάλη επιτυχία έναν χρόνο αργότερα στην Αθήνα στο θέατρο Ηλίσια Βολανάκης. Με οδηγό το αστήρευτο ταλέντο της και την αλήθεια της, συνεχίζει να δημιουργεί και να ονειρεύεται. Γυναίκα της χρονιάς 2021 στην κατηγορία ηθοποιός, η Ήβη Νικολαίδου. Για αυτήν την υπέροχη γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κασκαούνιας ήταν ο πρώτος μου τηλεοπτικός πατέρας, θέλω να σας πω. Και με βοήθησε πολύ σε αυτό, οπότε ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτόν τον θεσμό, γιατί πραγματικά είναι ένας θεσμός ο οποίος... νομίζω δεν έχω λόγια να περιγράψω το πόσο σημαντικό είναι που υπάρχει ακόμα και που τιμάμε τον απίστευτον τρόπο τις γυναίκες σε όλα τα επαγγέλματα. Βραβεύομαι για μια πάρα πολλά δημιουργική χρονιά για μένα, αλλά σε μια δύσκολη δημιουργική χρονιά για το επάγγελμα μας, των ηθοποιών, αλλά και γενικότερα φαντάζομαι για τον κόσμο. Ευελπιστώ ότι θα είναι το τέλος
του πράγματος που περνούμε τώρα, και ότι είναι να ξαναγεμώσουν τα θέατρα, ότι είναι να ξαναγκαλιαστούμε χωρίς μάσκες, ότι είναι να είμαστε όπως παλιά. Το βραβείο το αφιερώνω στο κοινό που ψήφισε, όλους όσοι με ψήφισαν, γιατί μέσα από το κοινό εμείς οι ηθοποιοί πραγματικά, και κατάλαβα το φέτος περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ότι μέσα από το κοινό, μόνο μέσα από τη σχέση, μόνο μέσα από τα μάτια σας, μόνο μέσα από την ανάγκη σας να σας πούμε μια ιστορία, μπορούμε να υπάρξουμε και εμείς σαν ηθοποιοί. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολλά. Ευχαριστώ τους φίλους μου που είναι σαν οικογένεια και ξέρουν γέννη. Και τούτο θέλω να το μοιραστώ με δύο ανθρώπους που με κάναν να πιστέψω ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ωραία λοιπόν ξεκινήσαμε και έτσι σας υπόσχομαι με αυτή τη φανταστική ενέργεια ότι θα συνεχίσουμε τη βραδιά μας. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη βράβευσή μας λοιπόν. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συγκεκριμένη βράβευση, ειδικά σε αυτή τη ζόρικη, την περίεργη εποχή που ζούμε. Δεύτερη κατηγορία της βραδιάς, ρεμέτικα επιστήμονας ακαδημαϊκός της χρονιάς. Την απονομή θα κάνουν οι τρεις φορές χρυσή παρολυμπιονίκης μας στην Κολύμβηση και πρέσβυρα της εταιρείας Ρεμέτικα Καρολίνα Πελενδρίτου και ο δόκτωρ Μιχάλης Νεοπτολέμου. Ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι ο χώρος της επιστήμης και της έρευνας είναι λίγο σαν τον αθλητισμό. Χρειάζονται ατελείωτες ώρες δουλειάς, πείσμα, τεράστιες θυσίες, αλλά και πολύ αγάπη για αυτό που κάνεις. Και πριν καλά-καλά πετύχεις τον στόχο σου, ξεκινάς να δουλεύεις για τον επόμενο. Ακριβώς, Καρολίνα, και εμείς στη Ρεμέτικα γνωρίζουμε καλά πόσος χρόνος και πόσος κόπος απαιτείται για να μπορέσει μία επιστήμονας ή μία ακαδημαϊκός να ξεχωρίσει και να αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Γι' αυτό και το βραβείο αυτό είναι τόσο σημαντικό για μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τις υποψήφιες στην κατηγορία ακαδημαϊκός και επιστήμονας. Η υποψήφια στην κατηγορία Ρεμέτικα Επιστήμονας Ακαδημαϊκός είναι Δόκτωρ Βιολέτα Χριστοφίδου Αναστασιάδου, Δόκτωρ Μαρία Κολιού, Δόκτωρ Φίβη Κουντούρη, Δόκτωρ Αναστασία Κωνσταντινίδου, Δόκτωρ Εύη Ξενοφόντο Σταύρου. Και το βραβείο απονέμεται. Γυναίκα της χρονιάς, στην κατηγορία Ρεμέτικα, επιστήμονας, ακαδημαϊκός, είναι Δόκτωρ Μαρία Κογιού. Σε μια εποχή δύσκολη, εκφράζοντας ένα λόγο επιστημονικά τεκμηριωμένο. Είναι επίκουρη καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Μακάριο Νοσοκομείο. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ειδικεύτηκε στην παιδιατρική και έκανε εξειδίκευση στη λοιμοξιολογία στο Λονδίνο. Πήρε μάστερ στην κλινική μικροβιολογία και στη δημόσια υγεία. Η διδακτορική της διατριβή έχει θέμα την ανοσολογία λοιμόξεων στα νεογνά. Διετέλεσε επί 9 χρόνια συντονίστρια της Μονάδας Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων στο Υπουργείο Υγείας και έχει ασχοληθεί με την πρόληψη και αντιμετώπιση επιδημιών καθώς και με τα εθνικά εμβολιαστικά προγράμματα στα παιδιά. Ίδρυσε το Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμόξεων και συμμετείχε σε 8 ερευνητικά προγράμματα. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε διάφορα πανεπιστήμια και 60 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα, είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, συμβάλλοντας με την επιστημονική της γνώση και πείρα στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Μια γυναίκα που μας υπενθυμίζει καθημερινά τη δύναμη της γνώσης και της επιστήμης.
Γυναίκα της χρονιάς 2021 στην κατηγορία επιστήμονας ακαδημαϊκός από τη Ρεμέτικα, η Δόκτωρ Μαρία Κολιού. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με ψήφισαν πραγματικά, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Ένας πολύ δυνατός θεσμός που όσον πάει οριμάζει και γίνεται ακόμα πιο δυνατός. Θέλω επίσης να συγχαρώ τις συνυποψήφιες μου, βέβαια, συναγωνίστριες στη ζωή, γιατί είμαι σίγουρη ότι είναι το ίδιο, αν και περισσότερο, να αξίζει στον τομέα τους. Η ιατρική, την οποία εξέλεξα να υπηρετώ, είναι μια λαμπρή επιστήμη, γιατί βοηθά αυτόν που την κατέχει να καταξιώνεται πνευματικά μέσα από την προσφορά του στον άνθρωπο. Πέραν όμως από αυτό, είναι και τέχνη. Συμβουλεύω λοιπόν τους φοιτητές μου. Βλέπετε και συζητάτε όσο το δυνατόν περισσότερα περιστατικά. Μα προπαντός διαθέστε χρόνο να ακούτε τους ασθενείς σας. Αντιμετωπίστε τον ασθενή σαν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με αξιοπρέπεια. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο πρώτον στην οικογένειά μου και δεύτερον στους γιατρούς, γυναίκες και άντρες που δουλεύουν ασταμάτητα για τον άρρωστο, κάτω από αντίξωες συνθήκες, καμιά φορά και επικίνδυνες. Αυτούς που ασθενούν και παρόλα αυτά προσφέρουν το αγαθό της ζωής και της υγείας στο διπλανό τους. Αυτούς που ερευνούν νυχθημερών για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη φροντίδα υγείας για τον ασθενή. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ απόψε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μαντάμ Φιγκαρό, γυναίκες της χρονιάς, που παρουσιάζει η Estée Lauder, λοιπόν. Και πριν πάμε στην επόμενη βράβευση, θέλω να πω, και να τώρα πάλι θα το ζητήσω, να χειροκροτήσουμε, σας παρακαλώ, όσοι είμαστε εδώ, γιατί έχουμε πολύ αγάπη όταν το κάνουμε όλοι μαζί δυνατά. Θέλω λοιπόν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τέλεια. Ένα μεγάλο μπράβο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους δούλεψαν σκληρά για να γίνει πραγματικότητα η απόψινη βραδιά. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, θέλω να μου επιτρέψετε, τον υπέροχο Γιώργο Λύρα, που έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση της βραδιάς, έχει κουραστεί πάρα πολύ όπως και όλοι, αλλά και την Τσέιλι Τζένιξ και την Αναστασία Πανοπούλου για τις φανταστικές χορογραφίες. Φαντάζομαι ότι θαυμάστε και τα δικά μου 4 βήματα που έκανα στην αρχή. 2 μήνες μου πήρε για να τα μάθω, να τα λέμε έτσι κι αυτά. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην επόμενη βράβευσή μας, που είναι μία βράβευση ξεχωριστή. Δεν ξέρω τι εισαγωγή να κάνω πραγματικά. Πρόκειται για ένα ειδικό βραβείο που δίνουμε φέτος και το λέγαμε και πριν έξω, αλλά θέλω να το μοιραστώ και μαζί σας. Είναι από τα βραβεία αυτά που αγγίζουν κατευθείαν την ψυχή μας. Για την απονομή, να καλέσουμε στη σκηνή, και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε εδώ μαζί μας και ξέρω ότι χαίρεστε κι εσείς, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον οποίον θα έχουμε και την ευκαιρία να απολαύσουμε μουσικά στη συνέχεια της βραδιάς. Να το αγόρι μας! Μα! Καλώς ήρθες! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σου. Είναι και για μένα μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας. Και ακόμα μεγαλύτερη χαρά και τιμή που κλήθηκα να απονείμω το ειδικό αυτό βραβείο. Ένα βραβείο με το οποίο τιμούμε όλες τις γυναίκες που μάχονται καθημερινά ενάντια στον κίνδυνο. Φέτος, λοιπόν, δεν ήταν ένα εύκολο καλοκαίρι ούτε για την Κύπρο, αλλά ούτε και για την Ελλάδα. Και ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους εθελοντές που τα έβαλαν κυριολεκτικά με τις φλόγες, ήταν και κάποιες γυναίκες. Αληθινές ηρωίδες. Που μας έδειξαν το μεγαλείο της ψυχής τους. Γυναίκες της χρονιάς, λοιπόν, σε αυτή την τιμητική βράβευση. Οι γυναίκες πυροσβέστες και οι εθελόντριες της πολιτικής άμυνας της Κύπρου. Πάμε να δούμε το βίντεο. Καλοκαίρι 2021. Ιούλιος. Η Κύπρος λυγίζει από την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λεμεσού και Λάρνακας. Στην πρώτη γραμμή, δίνοντας μάχη με τις φλόγες,
δεκάδες μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μέλη και εθελοντές της πολιτικής άμυνας. Χωρίς να υπολογίζουν τον κίνδυνο, στην πρώτη γραμμή, σε αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες. Στην πρώτη γραμμή και οι γυναίκες. Γυναίκες πυροσβέστες και εθελόντριες της πολιτικής άμυνας. Γυναίκες θαραλέες, γυναίκες τολμηρές, πάλεψαν με τις φλόγες και στάθηκαν όρθιες, δυνατές για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του. Και όταν τον Αύγουστο η Ελλάδα καιγόταν, τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής άμυνας έδωσαν ακόμη μία μεγάλη μάχη στην Αττική και στην Εύβοια. Ανάμεσά τους και τρεις γυναίκες εθελόντριες της πολιτικής άμυνας. Στις γυναίκες αυτές λοιπόν, που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, στις 89 γυναίκες πυροσβέστες και στις 229 εθελόντριες της πολιτικής άμυνας, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μας απέδειξαν ότι ο φόβος είναι αντίδραση, αλλά η τόλμη είναι επιλογή. Το ειδικό βραβείο Madame Figaro απονέμεται απόψε στις γυναίκες μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στις εθελόντριες της πολιτικής άμυνας, που στέκονται ενάντια στον κίνδυνο, θέτοντας τον άνθρωπο πάντα ως προτεραιότητα. Εκ μέρους των γυναικών πυροσβεστών της Κύπρου, το βραβείο θα παραλάβει η κυρία Μαρία Χειμώνα, ενώ εκ μέρους της πολιτικής άμυνας η εθελόντρια Χριστάλα Θεοδόρου. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή που βραβευόμαστε ανάμεσα σε τόσο σημαντικές προσωπικότητες και αξιοθαύμαστες γυναίκες. Εγώ βρίσκομαι απόψε εδώ, εκπροσωπώντας όλες τις γυναίκες που υπηρετούν στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μια υπηρεσία που, όπως γνωρίζετε, επιτελεί δύσκολο και πολλές φορές επικίνδυνο έργο. Επομένως, αυτό το βραβείο ανήκει πραγματικά σε όλες τις γυναίκες που έχουν αποδείξει έμπραχτα ότι έχουν και μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στο πυροσβεστικό σώμα που μέχρι πρότινος ήταν ανδροκρατούμενο. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή και την αναγνώριση. Αλλά θα θέλαμε και εμείς να πούμε ότι είναι τιμή μας και είμαστε περήφανες που ανήκουμε σε αυτό το σώμα. Και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ για τα άτομα που επέλεξαν να παραλάβω αυτό το βραβείο, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι νιώθω πολύ περήφανη που έχουμε τόσες πολλές γυναίκες εθελόντριες στην πολιτική άμυνα. Και είναι τιμή μου που έρχομαι εδώ να παραλάβω αυτό εκ μέρους όλων των γυναικών, γιατί αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά ως γυναίκες. Και ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε πρότυπα. Αλήθεια σας το λέω. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και τώρα. Τώρα ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε ένα κορίτσι γλυκό. Ένα κορίτσι ταλαντούχο, όμορφο και ξέρω ότι την αγαπάτε πολύ, γιατί είναι και δικό σας παιδί. Κυρίες και κύριοι, η Ήβη Αδάμου.
Μαζί για να ακούσω! Πού με οδηγάει, μα στο τέλος τι... Παίρνει φωτιά και νεαρά και τι μας περιμένει αν την αγγίξεις θα καείς, μα καθίδαζες θα δεις. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί, σε αφήνει να διαλέξεις και στο τέλος παίρνεις ό,τι φανταστική, απίθανη, ψηλή. 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 Ευχαριστώ, Μαρία μου. Είσαι καλά. Πώς νιώθεις σήμερα εδώ, που είσαι στην Κύπρο σου και σε αγαπάνε τόσο πολύ. Και ωραίο και είναι το καλύτερο που με φέτης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κάθε φορά που βρίσκομαι στην Κύπρο. Είναι η πατρίδα μου, ποτέ δεν την ξεχνάω. Πάντα σε αυτήν επιστρέφω. Εδώ είναι και η οικογένειά μου. Και έτσι, εδώ σε αγαπάνε είναι πάντα πολύ. Έτσι. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Είσαι ευχαριστώ υπέροχη. Πάρα πολύ. Διανύεις μια φανταστική καλλιτεχνικά περίοδο και σου αξίζουν τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Φιλιά στην οικογένεια. Μπράβο, Ήδη μου.
Λοιπόν, υπέροχα, πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πριν πάμε όμως... Α, θα πάμε τώρα. Ναι, θα πάμε στην επόμενη βράβευση. Και είναι μία βράβευση, πώς να σας το πω. Μία βράβευση ιδιαίτερα σημαντική για τη Madame Figaro και τους ανθρώπους της. Και ξέρετε γιατί. Γιατί το βραβείο αυτό το δίνει η ίδια η ομάδα της Madame Figaro. Άρα λοιπόν, βραβείο Editor Choice και την απονομή θα κάνει η αρχισυντάκτρια της Madame Figaro Κύπρου, κυρία Βαρβάρα Γεωργιάδου, και η πρόεδρος του Συμβουλίου Φωνή, κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου. Α, ομορφιές. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μαρία μου. Λοιπόν, όταν πριν από μερικούς μήνες, Αναστασία, αρχίσαμε να μιλάμε ανοιχτά πλέον για το κυπριακό MeToo, κανείς δεν περίμενε τις διαστάσεις που θα έπαιρνε το θέμα της σεξουαλικής βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ωστόσο, ήταν θέμα χρόνου τελικά, η σιωπή να σπάσει. Και αυτό συνέβη επειδή μια δυνατή φωνή έδιωξε το φόβο. Η σεξουαλική βία, η σεξουαλική παρενόχληση αφορά και τη χώρα μας. Είναι ένα θέμα που υπάρχει γύρω μας, δίπλα μας. 2 στις 10 γυναίκες εργαζόμενες στην Κύπρο έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό τους χώρο. Το 78% δεν έχει καν προχωρήσει σε καταγγελία του περιστατικού. Από το 2017 μέχρι το 2019 καταγγέλθηκαν στην αστυνομία 63 βιασμοί και 3 απόπειρες βιασμού. Στοιχεία που δείχνουν ότι ήρθε ο καιρός να δράσουμε. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που η ομάδα της Madame Figaro αποφάσισε φέτος να απονείμει το τιμητικό βραβείο Editor's Choice σε μια γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει όταν κανείς δεν μπορούσε να ακούσει, που έδωσε βήμα σε δεκάδες γυναίκες θύματα. Ήδη 40 υποθέσεις έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Απόψε λέμε ευχαριστώ σε μια γυναίκα που άνοιξε το δρόμο ώστε καμία άλλη γυναίκα να μην ζήσει όσα και εκείνη. Πάμε να δούμε ποια είναι. Το 36% των γυναικών στην Κύπρο έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλική παρενόχληση από την ηλικία των 15 ετών. Τα στοιχεία αμήλικτα. Η σεξουαλική παρενόχληση και η σεξουαλική βία αφορούν και την κυπριακή κοινωνία. Πάντα την αφορούσαν. Μόνο που ο φόβος κρατούσε όλα αυτά τα περιστατικά στο σκοτάδι για δεκαετίες. Τον Ιανουάριο του 2021, στην Ελλάδα, η χρυσή Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοείας, Σοφία Μπεκατόρου, μίλησε για το βιασμό που υπέστη το 1998 από παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοείας. Το ελληνικό κίνημα MeToo ήταν πλέον γεγονός. Αμέσως επεκτάθηκε στην Κύπρο, γιατί μία γυναίκα, μία σπουδαία αθλήτρια, βρήκε τη δύναμη να μιλήσει για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στον χώρο του κυπριακού αθλητισμού. Οι καταγγελίες της ήρθαν ξανά στο φως. Η υπόθεση διερευνήθηκε από την ειδική ανακριτική ομάδα της αστυνομίας για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης ή και παρενόχλησης. Η νομική υπηρεσία διαπίστωσε ότι λόγω νομικού κολλήματος η υπόθεση δεν μπορούσε να προωθηθεί στο δικαστήριο για ποινική δίωξη. Ωστόσο, με την επιμονή της, η γυναίκα αυτή κατάφερε να γίνει η φωνή των γυναικών που βίωσαν ό,τι και η ίδια. Η πολιτεία έπρεπε πλέον να δράσει, να στηρίξει τα θύματα σεξουαλικής βίας, να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα θέματα βιασμού και σεξουαλικής βίας. Απόψε λοιπόν, η ομάδα της Madame Figaro στηρίζει το κίνημα MeToo και βραβεύει μια γυναίκα που με τη δύναμη της φωνής της τόλμησε να διώξει το φόβο και να διεκδικήσει για όλες τις γυναίκες. Το βραβείο Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς Editor's Choice 2021 απονέμεται στην Άντρη Ελευθερίου. Η κυρία Ελευθερίου ήταν αδύνατο να βρίσκεται μαζί μας απόψε λόγω έκτακτου προβλήματος υγείας. Γι' αυτό και το βραβείο θα παραλάβει εκ μέρους της η σύζυγός της Διάνα Μιχαέλα Κεντέα. Καλησπέρα σας, εκ μέρους της Άντρης. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολλά. Είναι μια πολύ σημαντική βράβευση για την Άντρη και όλες και όλους εμείς. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Δεν είμαι όμως η Άντρη, θα ήθελα να ακούσετε την Άντρη. Το μόνο που μπορώ να πω, είμαι πάρα πολύ περήφανη για εκείνη και είναι η φωνή μας.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Και πριν πάμε στην επόμενη κατηγορία μας, θέλω να θυμίσω σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι σας, μέσα από την τηλεόραση του Σίγμα, ότι μπορείτε να κάνετε τις αναρτήσεις σας στα social media, χρησιμοποιώντας πάντα το hashtag MF Awards. Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτό. Η σπουδαία Αφροαμερικανίδα ποιήτρια Μάγια Αγγέλου είχε πει μια φορά: «Δεν είναι δυνατόν να ξοδέψεις όλη τη δημιουργικότητα. Όσο περισσότερη χρησιμοποιείς, τόση περισσότερη έχεις». Επόμενη βράβευση, δημιουργός της χρονιάς. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κατηγορία. Για την απονομή, να καλέσουμε στη σκηνή τη δημοφιλή παρουσιάστρια Χριστιάνα Αριστοτέλους και τον marketing manager της Estée Lauder Κύπρου, κύριο Αγάπιο Παπαϊωάννου. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Μαρία μου Λάμπης. Είσαι υπέροχη. Και εσύ, και χαίρομαι πάρα πολύ που βρεθήκαμε εδώ στην ίδια σκηνή. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημιουργός της χρονιάς, λοιπόν, και με την κατηγορία αυτή, η αγάπη, επιβραβεύουμε τη γυναίκα που δεν σταματάει ποτέ να πειραματίζεται, να ονειρεύεται, να φτιάχνει για εμάς κόσμους καινούριους. Τη γυναίκα που μέσα από τη δική της έμπνευση μας εμπνέει και εμάς. Και οι κυρίες που θα δούμε σε λίγο, Χριστιάνα, κατάφεραν μέσα από τα βιβλία, τους πίνακες, τις ταινίες, τις σειρές ή τις παραστάσεις τους, να μας θυμίσουν αυτό που είπε κάποτε η ίδια η Estée Lauder, ότι όλα τα σπουδαία πράγματα ξεκινούν με ένα όραμα, ένα όνειρο. Τι όμορφο. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο με τις υποψηφιότητες. Οι υποψήφιες στην κατηγορία Δημιουργός είναι Χριστιάνα Αρτεμίου, Μαγδαλένα Ζήρα, Γιώτα Ιωαννίδου, Κωνσταντία Σωτηρίου, Κάτια Χριστοδούλου. Και το βραβείο απονέμεται... Γυναίκα της χρονιάς 2021 που παρουσιάζει η Estée Lauder στην κατηγορία Δημιουργός είναι η Χριστιάνα Αρτεμίου. Η δημιουργικότητα είναι μεταδοτική, να τη μεταβιβάσεις. Η φράση αυτή του Άλμπερτ Άινστάιν αποτυπώνει πλήρως τη διαδρομή της. Αποφύτησε από τη δραματική σχολή Βλαδίμηρου Καυκαρίδη και πολύ σύντομα καθιερώθηκε ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της θεατρικής και τηλεοπτικής σκηνής της Κύπρου. Γράφει σενάρια για την τηλεόραση, θεατρικά έργα, κείμενα σάτιρας και stand-up comedy και είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Σημαντικές στιγμές της ήταν η δημιουργία των τηλεοπτικών σειρών «Την Πάτησα», «Έγια Φούξια», «Την Τύχη Μου Μέσα», «Φακάτι Τους», «Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα», καθώς και τα θεατρικά «Η Χώρα της Χαράς», «No Smoking Please», «Ιουλιέτα και Ιουλιέτα». Διασκεύασε επίσης τα έργα «Μόλις Χώρισα» και «Φούστα Μπλούζα». Το 2019 έγραψε το θεατρικό έργο «Ευτυχία Παπαγιανοπούλου» με την Ανίτα Σαντορινέου και δημιούργησε την κοινωνική σειρά «Κάρμα» βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, αναλαμβάνοντας την τηλεοπτική παραγωγή με την Αστάζια Χριστοδούλου. Στόχος της να αναδείξει ζητήματα όπως η βία κατά των γυναικών, η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και το human trafficking. Μια δημιουργός πολυσχηδής που δεν σταματάει ποτέ να κυνηγάει το επόμενο όνειρο. Γυναίκα της χρονιάς 2021 στην κατηγορία Δημιουργού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για δύο λόγους είμαι χαρούμενη. Ο πρώτος είναι διότι από την ώρα που ήρθα και κάθισα κάτω ήθελα πάρα πολύ να βγάλω μια φωτογραφία selfie με τη Μαρία Μπεκατόρου. Και ήρθε η ώρα. Επιτρέψετε μου 10 δευτερόλεπτα. Κάτσε να φτιαχτούμε, ευρώ παιδί μου. Κι εσύ. Ευχαριστώ. Μαρία, σε αγαπάμε όλοι στην Κύπρο, να το ξέρεις. Αχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τιμή. Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργείς, αλλά κυρίως να φτιάχνεις κάτι που δεν υπήρχε, ίσως. Το Κάρμα για μένα δεν ήταν απλά μια σειρά. Ήταν μια καινοτομία, ήταν μια ευκαιρία να αναδείξουμε σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στην Κύπρο
και συνήθως έχουμε τη συνήθεια να τα χώνουμε κάτω από το χαλί, παίζοντας πελών ότι δεν υπάρχουν. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να, όπως και το προηγούμενο βίντεο που είδαμε, να σπάσουμε τη σιωπή και να δώσουμε την ευκαιρία, ίσως σε κάποιον κόσμο που υποφέρει, αλλά δεν, να μην το λέει, μέσα από τις ιστορίες μας, αλλά και από τις συνεντεύξεις που είχαμε μετά από ειδικούς επιστήμονες, να τους δώσουμε την ευκαιρία να απαλλαγούν από κάθε είδους φόβο. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι που μας λείπει από τις μέρες μας, το να νιώθουμε ελεύθεροι. Και ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που απαλλάσσεται από κάθε είδους φόβο. Και αυτό είναι και η ευχή μου σε όλες, όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά σε όλους τους ανθρώπους της σημερινής εποχής που βομβαρδιζόμαστε από τόσα πράγματα. Να νιώθουμε ελεύθεροι, να μην φοβόμαστε τίποτε, ακόμα και αυτές οι δύσκολες εποχές που ζούμε, μπορούμε να τα απεξέλθουμε, πρώτα απ' όλα όταν απαλλαχτούμε από το φόβο. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τα Madame Figaro για αυτήν την τιμή. Να τα ευκαλούμε ακόμα μια. Για αυτήν την τιμή που μου κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί το κάρμα δεν θα γινόταν πραγματικότητα, δεν είχα και συνοδοιπόρο. Διότι όταν φαντάζεσαι εσύ κάτι και το βάζεις στο χαρτί, το χαρτί για να γίνει εικόνα χρειάζεται να το αναλάβει ένας άνθρωπος που να έχει εκτός από ταλέντο, ευφυΐα, ενσυναίσθηση και ένστικτο για να αποδώσει τις αληθινές ιστορίες έτσι όπως χρειάζονται. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνάντησα στον δρόμο μου την Αστάζια Αντιχριστοδούλου, που είναι και συνοδοιπόρος στο κάρμα και στην παραγωγή. Νιώθω πάρα πολύ που συναντήθηκαν οι δρόμοι μας και επαγγελματικά και καταφέραμε να επικοινωνήσουμε καλλιτεχνικά για να δώσουμε αυτό το αποτέλεσμα και ελπίζω να μην σταματήσει εδώ η συνεργασία μας. Θέλω να το αφιερώσω, αν μου επιτρέπεις, στη μητέρα μου που είναι εδώ απόψε. Μυρούλα για σένα. Διότι όταν έχουμε στη ζωή μας ανθρώπους που πέρασαν τα πάντινα και όμως ακόμα στέκονται στα πόδια τους και χαμογελούν, αυτή για μας είναι η μεγαλύτερη δύναμη και παράδειγμα προς μίμηση. Σας ευχαριστώ. Μπράβο σου, μπράβο. Για πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Είστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε έστω και για λίγο στο μακρινό 1867. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Σάρα Μπρίτλοβ. Η Σάρα ζούσε σε συνθήκες τεράστιας φτώχειας και μεγάλωνε τα παιδιά της μόνη. Και ακούστε τώρα. Όταν κάποια στιγμή αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με τα μαλλιά της, ξεκίνησε να αναπτύσσει το δικό της προϊόν περιποίησης μαλλιών. Στα 37 της χρόνια έκτισε τη δική της αυτοκρατορία και θεωρείται από τις πρώτες στον κόσμο που δημιούργησαν το δικό τους start-up. Κατηγορία καινοτομία της χρονιάς από την Τράπεζα Κύπρου. Την απονομή θα κάνουν η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρία Αναστασία Ανθούση, και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, κύριος Χάρης Πουαγκαρέ. Πριν λίγες μέρες, κυρία Ανθούση, θυμηθήκαμε για κάποιες ώρες πώς ήταν η ζωή μας πριν από τα social media. Η αλήθεια είναι πως μοιάζει τόσο μακρινή η εποχή που δεν είχαμε Facebook, δεν είχαμε Twitter, δεν είχαμε WhatsApp. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να ξεφεύγουν από τα κλασικά επαγγελματικά πρότυπα και να πρωτοπορούν, να ανοίγουν νέους ορίζοντες στον τομέα των υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της καινοτόμου ιδέας στον κόσμο των επιχειρήν. Σίγουρα, κύριε Πουαγκαρέ. Και είναι υπέροχο το γεγονός ότι όλες αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις ξεκίνησαν από μια απλή ιδέα. Γιατί καινοτομία θα πει να αναζητάς το καινούριο και να δημιουργείς. Ο κόσμος της καινοτομίας, λοιπόν, είναι όντως μαγικός, γιατί έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με τη φαντασία, με τη δημιουργικότητα, με τη διορατικότητα. Και ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά διαθέτουν οι κυρίες που θα δούμε σε λίγο. Και να πούμε, κυρία Ανθούση, ότι εμείς ως Τράπεζα Κύπρου είμαστε πάντα δίπλα στους ανθρώπους που με καινοτόμες ιδέες ονειρεύονται να αλλάξουν τον κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε τις υποψήφιες. Οι υποψήφιες στην κατηγορία καινοτομία της χρονιάς που στηρίζει η Τράπεζα Κύπρου είναι Μαρία Μαρκίδου Γεωργιάδου, Φιλιό Χέρμαν, Δόκτωρ Κατερίνα Καουρή, Σταυριάνα Κοφτερός, Δόκτωρ Αναστασία Κωνσταντίνου,
και το βραβείο απονέμεται. Λοιπόν, γυναίκα της χρονιάς 2021 που παρουσιάζει Estelle Oter στην κατηγορία Τράπεζα Κύπρου Καινοτομία είναι Αναστασία Κωνσταντίνου. Δυστυχώς, η Δόκτωρ Κωνσταντίνου δεν μπορούσε να βρίσκεται απόψε μαζί μας λόγω σημαντικής επαγγελματικής υποχρέωσης στο εξωτερικό. Μας έστειλε όμως το δικό της μήνυμα και πάμε παρακαλώ να το δούμε. Ευχαριστώ τα βραβεία Madame Figaro, την κριτική επιτροπή που με πρότεινε, συγχαίρω τις συνυποψήφιές μου και ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες μου, τις γνωστές και τους γνωστούς μου, τις συνεργάτηδες και τους συνεργάτες μου που αφιέρωσαν τον χρόνο και με τίμησαν με την ψήφο τους. Είμαι πολύ χαρούμενη για το βραβείο. Είναι αναγνώριση της σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και πάθους της ενασχόλησής μου με την καινοτομία τα τελευταία 30 χρόνια. Θεωρώ ότι στο πρόσωπο μου σήμερα βραβεύεται η καινοτομία που προκύπτει από την τεχνολογία και τη νέα γνώση που παράγεται στα κυπριακά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και μετατρέπεται σε νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και νέες επιχειρήσεις που κάνουν τον τόπο μας να αριστεύει. Αφιερώνω το βραβείο στους γονείς μου, Κόκο και Έλλη Κωνσταντίνου, που με μεγάλωσαν χωρίς στερεότυπα και το φύλο δεν ήταν ποτέ θέμα και στηρίζουν διαχρονικά όλες τις επιλογές μου. Στον σύζυγο και συνοδοιπόρο μου Βασίλη Τσάκαλο, που με στηρίζει πρακτικά και συναισθηματικά στις επαγγελματικές και προσωπικές μου επιδιώξεις και στα παιδιά μου Σεμέλη και Θεόδωρο, ως κίνητρο να βάζουν τον πύχη ψηλά και να δουλεύουν σκληρά για ό,τι θέλουν να γίνουν. Η καινοτομία που πηγάζει από την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζονται επίσης περισσότερα νεαρά άτομα να επιλέξουν σπουδές σε θετικές επιστήμες και μηχανική, αγόρια και κορίτσια. Γονείς, ενθαρρύνετε τις κόρες σας να ασχοληθούν με το STEM, να μην φοβούνται τα δύσκολα και να αναζητούν τις προκλήσεις. Τέλος, μια συμβουλή στα κορίτσια, κλεμμένη από τον Νίκο Καζαντζάκη. Φτάστε όπου δεν μπορείτε. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπέροχη. Μπράβο. Το βραβείο εκ μέρους της Δόκτωρος Κωνσταντίνου θα παραλάβει η κόρη της, Σεμέλη Τσάκαλου. Εκ μέρους της μαμάς μου, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά και εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι σίγουρα ότι είμαι πολύ περηφάνη για αυτό το βραβείο. Όλοι είμαστε. Κορίτσι μου! Σε ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε. Εντάξει. Έτσι. Από εκεί είναι δυνατή η ομάδα. Εγώ από εκεί ακούω καλά. Πολύ χειροκρότημα. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σας το είπα, σας το ξαναλέω που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη στα αλήθεια και πριν πάμε στην επόμενη βράβευση, μιας και είχαμε μαζί μας και τον κύριο Πουαγκαρέ, νομίζω τώρα και ακούς την ώρα αυτό, η κατάλληλη στιγμή να σας αποκαλύψουμε μια όμορφη έκπληξη. Η νέα λοιπόν Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου χαρίζει 5 διπλά αεροπορικά εισιτήρια για την Ελλάδα. Κρατήστε λοιπόν το εισιτήριό σας και οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κατηγορία τώρα που ακολουθεί είναι πάντα ξεχωριστή, ειδικά για τους διοργανωτές αυτής της τελετής, το συγκρότημα Δίας, αφού το βραβείο φέρει το όνομα του ανθρώπου που εμπνεύστηκε τον θεσμό αυτόν. Χάρη σε αυτόν είναι που βρισκόμαστε εδώ απόψε. Πρωτίων ζωής, εις μνήμη Άντι Χατζηκοστή, λοιπόν. Για την απονομή θα φωνάξω στη σκηνή την λατρεμένη μου φίλη Έφη Παπαϊωάννου και τον έντιμο Υπουργό Υγείας, κύριο Μιχάλη Χατζηπαντέλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μαρία μου. Αν βρισκόταν εδώ ανάμεσά μας, Μιχάλη, ο Άντης σίγουρα θα ήταν χαρούμενος και συγκινημένος. Εξάλλου, όλοι θυμόμαστε πόσο πολύ αγαπούσε αυτό το θεσμό και πόσο πολύ τον πίστευε. Καλησπέρα σας. Νιώθω χαρούμενος που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Χαρούμενος που βρίσκομαι που θα δώσω αυτό το βραβείο μαζί με τη φίλη μου την Έφη, που δουλέψαμε μαζί στο συγκρότημα Δίας.
Νιώθω συγκινημένος που θα δώσω αυτό το βραβείο για έναν άνθρωπο που έχω δουλέψει μαζί του για 5 χρόνια στο συγκρότημα Δίας, έναν άνθρωπο πρωτοπόρο, έναν άνθρωπο που έβλεπε πάντα μπροστά και έναν άνθρωπο καινοτόμο. Την ίδια στιγμή νιώθω και περίεργα, γιατί αυτή τη στιγμή το μυαλό μου πάει πίσω στο 2005, όταν κάναμε τα πρώτα Madame Figaro Awards, που τα κάναμε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Και έρχονται στο μυαλό μου κάποιες στιγμές ανησυχίας, κάποιες στιγμές πανικού. Και συγκεκριμένα έρχεται η στιγμή που συζητούσαμε θα αγοράσουμε κάποιους ακριβούς πολυέλαιους ή θα τους νοικιάσουμε. Ήταν αυτό το θέμα που το σκεφτόμαστε και προβληματίζομαστε. Και ο Άντης που έβλεπε μπροστά μας είπε αυτά τα βραβεία δεν θα τα κάνουμε μόνο για φέτος, θα τα κάνουμε για πολλά χρόνια. Γι' αυτόν τους πολυέλαιους πρέπει να τους αγοράσουμε και να τους κρατήσουμε και όχι να τους νοικιάσουμε. Και επίσης έρχονται στο μυαλό μου οι πρώτες βραβεύσεις με την Άννα Βίσση, τη Γιάννα Αντιλοϊζίδου. Αυτά. Άρα ελπίζω να περάσετε όλοι καλά. Και θεωρώ ότι αυτά τα βραβεία που τα ξεκίνησε ο Άντης Χατζηγοστής θα συνεχιστούν για πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ. Μιλήσαμε από την καρδιά του, Μιχάλης. Λοιπόν, πρωτίο ζωής και απόψε βραβεύουμε και επιβραβεύουμε μια νέα γυναίκα που όταν τα πράγματα στη ζωή της δεν ήρθαν όπως εκείνη τα περίμενε, βρήκε τη δύναμη να προχωρήσει και να συνεχίσει και να χαμογελά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η ζωή είναι γλυκιά, εξομολογείται. Λόγια γεμάτα ουσία. Από ένα κορίτσι γεμάτο φως που αντιμετωπίζει την κάθε μέρα με ευγνωμοσύνη για τα δώρα που της προσφέρει. Όλα ξεκίνησαν στις 16 Αυγούστου του 2019. Ενώ μετέβαινε για διακοπές στην Πάφο με 2 φίλους της, το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα. Μετά από πολλές μέρες ακόμα, ξύπνησε σε ένα θάλαμο νοσοκομείου στο Ισραήλ. Τα κάτω άκρα της παρέλυσαν πλήρως και έπρεπε πια να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Η ζωή της είχε αλλάξει για πάντα, μόλις τα 27 της χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Αντιμετώπισε με θάρρος και δύναμη την κάθε δυσκολία. Δεν άφησε στιγμή τη νέα της πραγματικότητα να την καταβάλει. Αντίθετα, έγινε η φωνή χιλιάδων συνανθρώπων μας με αναπηρία. Μια φωνή δυνατή, που μίλησε δημόσια για θέματα όπως η ανάγκη να τοποθετηθούν ράμπες σε δημόσιους χώρους, αλλά και η σημασία της στήρησης των κανόνων που αφορούν στους χώρους στάθμευσης αναπήρων. Μια φωνή που εκφράστηκε έντονα για την ανάγκη αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που οφείλει να επιτελέσει η πολιτεία. Και για να το πετύχει αυτό, ένωσε τη φωνή της με το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας υπό την καθοδήγηση των Υπουργείων Μεταφορών, Επικοινωνιών, Έργων και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως πρέσβυρα οδικής ασφάλειας για το 2021. Με αυτή τη την ιδιότητα, επισκέπτεται σχολεία, μιλάει στα παιδιά, ευαισθητοποιεί. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να ονειρεύεται και να ζει. Παίζει θέατρο, ασχολείται με το χορό, κάνει σχέδια για το μέλλον. Ένα κορίτσι που έχει βάλει στόχο της ζωής της να μην βιώσει κανένας άλλος αυτό που βίωσε η ίδια. Ένα κορίτσι με όνειρα χρωματιστά. Όνειρα που τα χρωματίζει η ίδια με το πινέλο της ψυχής της. Το πρωτίον ζωής εις μνήμην Άντη Χατζηγοστή 2021 απονέμεται στη Ραφαέλα Μιλτιάδους. Θέλω να πω πως το ξαναείπα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λέω κάθε φορά. Πως είμαι ευγνώμων κάθε μέρα για τη δεύτερη ευκαιρία που μας δόθηκε.
πως είμαι ιδιαίτερα τυχερή που έχω υπέροχους ανθρώπους στη ζωή μου, που χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Και αν μπορούσα να κάνω μια ευχή ή να δώσω μια συμβουλή, όπως θέλετε, θα έλεγα να τη ζήσετε, να τη ζείτε σήμερα, που σήμερα είστε καλά, που σήμερα έχετε τους δικούς σας καλά. Μην αφήνετε πράγματα για αύριο, μην αναβάλλετε, μην είστε αχάριστοι και μην θεωρείτε πράγματα δεδομένα. Η ζωή είναι πολλά γλύζω. Με εκπράγει αυτός ο τρελός έρωτας, ο οποίος δεν έχει καμία δικαιολογία να υπάρξει, τον καταλαβαίνω. Γιατί όπως είπα και πριν, ο έρωτας σε κάνει να κάνεις τα πάντα. Μία γυναίκα νομίζω ότι έχει αποθέματα μεγάλης τρυφερότητας ερωτικής. Ο έρωτας δεν θέλει χρόνο. Θέλει ταχύτητα. Alors je vous pose la question. Quelle femme êtes-vous? Je crois que, comme femme, je suis tout à fait normale. La femme, elle est simple. Elle aime voir la télévision, lire des bêtises. Elle aime des fois écouter naturellement des choses jolies, lire et faire l'intellectuel que je suis pas parce que j'ai jamais eu de temps. Parce que j'ai toujours travaillé sur scène, alors comme intellectuel, j'apprends ici et par là, ça c'est tout. You see how a woman changes when she speaks of her for love. And now I was sloppy, I was run down, and now I'm alive, suddenly, and overnight. Πόσο συγκινητικό πραγματικά. Γυναίκες σπουδαίες, γυναίκες πρότυπα, γυναίκες που αγάπησαν, που αγαπήθηκαν, που δημιούργησαν, που τόλμησαν, που έζησαν με πάθος, που άλλαξαν την ιστορία και που τις κρατάμε βαθιά στις καρδιές μας για πάντα. Και να σας πω και κάτι. Όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, η φωνή τους είναι τόσο δυνατή μέσα μας που νομίζω, είμαι σίγουρη δηλαδή, πως δεν θα σβηστεί ποτέ. Εξάλλου, εάν ως Έλληνες είμαστε περήφανοι για τον πολιτισμό μας, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες που μόλις τώρα είδαμε. Όπως βέβαια και σε τόσες άλλες γυναίκες που η κάθε μία στον τομέα της άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον κόσμο. Τις ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Τις ευχαριστούμε που υπήρξαν ανάμεσά μας και που συνεχίζουν να μας εμπνέουν μέχρι και σήμερα. Και τις χειροκροτούμε, Πού φτάσαμε τώρα? Τώρα φτάσαμε στο 8ο βραβείο. Τέλεια. Πολύ ωραία λοιπόν. Μαντάμ Φιγκαρό, χωρίς μόδα γίνεται? Αν δεν γίνεται. Γιατί όπως έχει πει άλλη μία ξεχωριστή γυναίκα, η Έστε Λόντερ, ακούστε τώρα. Η κάθε γυναίκα, λέει, είναι όμορφη με το δικό της μοναδικό τρόπο. Και έχει απόλυτο δίκιο. Κατηγορία Fashion and Jewelry Designer της χρονιάς και την απονομή θα κάνουν η λαμπερή παρουσιάστρια Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο αγαπητός δημοσιογράφος και παρουσιαστής της τηλεόρασης Σίγμα, Ανδρέας Δημητρόπουλος. Καλησπέρα, Μαρία. Καλώς το κορίτσι. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Δεν μπορούσα να έχω καλύτερο τέρι. Μισό λεπτάκι τώρα εδώ. Έχω δώσει πολλά βραβεία με την Γιώτε Δαμιανού. Κάπου εδώ είναι. Και μπορώ να αναφωνήσω τώρα μια φορά και ο Άρης. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εδώ με την Κωνσταντίνα θα δώσουμε αυτό το σπουδαίο βραβείο. Κωνσταντίνα μου, καλώς ήρθες καταρχήν στην Κύπρο. Καλώς σας βρήκα και εγώ, Ανδρέα μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα έφερε έτσι ο καιρός και ξαναήρθα στην Κύπρο
και θα δώσω ένα πολύ ξεχωριστό βραβείο που φέτος έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, διότι στο fashion προστίθεται και το jewelry design ως αναπόσπαστο κομμάτι της μόδας. Και όλοι ξέρουμε ότι χωρίς τη μόδα η ζωή μας θα ήταν πάρα μα πάρα πολύ βαρετή. Τώρα βαρετή σχετικό είναι αυτό. Όταν είσαι μαζί εδώ πέρα με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ποτέ δεν είναι βαρετή. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και ήθελα να δούμε σε αυτό το σημείο τις γυναίκες που ξεχώρισαν σε αυτόν τον απαιτητικό χώρο της μόδας. Πάμε. Οι υποψήφιες στην κατηγορία Fashion and Jewelry Designer είναι η Ρόκα Σκάνη, Λεβίνια Κονιαλιάν, Μισελ Μασούρα, Ζωή Σοφοκλέους, Χάρης Χαραλάμπους. Και το βραβείο απονέμεται... Λοιπόν, για να δούμε, Κωνσταντίνα, πού απονέμε το βραβείο. Έχεις απορία, έχεις περιέργεια. Έχω, βέβαια. Όλοι εσείς έχουμε. Έχετε. Δεν με πείθετε. Κάτι γίνεται τώρα. Λοιπόν, γυναίκα της χρονιάς 2021 στην κατηγορία Fashion and Jewelry Design είναι... Είναι... Η Ρόκα Σκάνη. Το κόσμημα δεν είναι μόνο ένα διακοσμητικό στοιχείο. Οφείλει να εκφράζει την προσωπικότητα του ατόμου που το φοράει. Να είναι η δική του ταυτότητα, λέει η ίδια. Σπούδασε αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία και παρακολούθησε μαθήματα σχεδιασμού και κατασκευής κοσμήματος. Αν και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας για 12 χρόνια, βρήκε τη δική της προσωπική φωνή μέσα από το σχεδιασμό κοσμημάτων. Έτσι, το 2007 στράφηκε αποκλειστικά στο σύγχρονο κόσμημα, δημιουργώντας το εργαστήριο The Space in Between. Η δουλειά της ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή, δίνοντάς της την ευκαιρία να λάβει μέρος σε σημαντικές εκθέσεις και διαγωνισμούς σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Βρετανία, Δανία και Κίνα. Πρόσφατα, μετά από αξιολόγηση, συμμετείχε σε δύο σημαντικές εκθέσεις, στη Joya Barcelona Art Jewelry and Objects και στην Athens Jewelry Week. Σε μια εποχή που η προσωπική έκφραση και η επικοινωνία βάλλονται από κοινωνικές νόρμες και συμβιβασμούς, η δουλειά της ανοίγει καλλιτεχνικούς δρόμους που υμνούν την ανθρώπινη ελευθερία και προάγουν τη δημιουργικότητα. Γυναίκα της χρονιάς 2021 στην κατηγορία Fashion and Jewelry Designer, η Ρόκα Σκάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Madame Figaro για την απονομή του βραβείου. Ευχαριστώ όλους όσους πρότειναν και συμμετείχαν στην διαδικασία της ψηφοφορίας. Και βασικά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το βραβείο το παίρνει στην συγκεκριμένη κατηγορία, το παίρνει το σύγχρονο κόσμημα. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός χώρος για την καλλιτεχνική δημιουργία και πιστεύω ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε στη χώρα μας. Ευχαριστώ λοιπόν όλους, συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν, την οικογένεια και τους συνεργάτες μου. Σας ευχαριστώ. Και μιας και μιλάμε για μόδα, επιτρέψτε μου λιγάκι, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην υπέροχη Έφη Παπαϊωάννου, που σχεδίασε τα ρούχα μου με πολύ αγάπη για απόψε και το ξέρω και αυτό είναι σπάνιο, δυσέβρετο. Να ευχαριστήσω επίσης τον make-up artist Mike Ορφανίδη, των καταστημάτων Beauty Line, που επιμελήθηκε το μακιγιάζ μου με προϊόντα Estée Lauder και τον Κωνσταντίνο Κάγκα, που έφτιαξε τα μαλλιά μου με προϊόντα L'Oréal. Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω και τα προγράμματα σπουδών του Intercollege, το ξενοδοχείο MAP για την υπέροχη φιλοξενία, την Aegean που μας ταξίδεψε στην Κύπρο και φυσικά την Audi για τη μετακίνησή μας. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων.
Καταρχάς, να πούμε συγχαρητήρια στο συγκρότημα Δίας και στο Σίγμα που διοργανώνει μια τόσο πολύ μεγάλη βραδιά μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ καλό σημάδι επαναφορά στην κανονικότητα. Και φυσικά αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο και πιο δυνατό όταν έχουμε να κάνουμε με την εντός εισαγωγικών, ας το πούμε, αποθέωση της γυναίκας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό. Εμένα είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ φέτος και είμαι πάντα χαρούμενη να βρίσκομαι εδώ. Γιατί το θέμα είναι οι γυναίκες και πιστέψτε με, οι γυναίκες είναι τόσο δυνατές και τους αξίζουν όλα τα καλά και όλα τα βραβεία του κόσμου. Θυμούμε πάντα τη γυναίκα που, για την κοινωνική προσφορά. Μπράβο σε όλες. Αυτά που έζησα και ζούμε είναι, έχει τόσες πολλές γυναίκες που κάνουν όχι φανερά, τόσο καλά για την κοινωνία μας. Είναι αξιοζήλευτη και συγχαρητήρια. Η γυναίκα είναι τα πάντα. Είναι πηγή έμπνευσης, είναι πηγή αγάπης, είναι η μάνα μας, είναι η γυναίκα μας, είναι πολλές φορές τα παιδιά μας. Οπότε νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να βραβεύσουμε τις γυναίκες της χρονιάς για την Κύπρο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβραβεύουμε για να τιμάμε τη γυναίκα. Και είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός που έχει καθιερωθεί πλέον και είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ για αυτά τα τόσο τιμητικά βραβεία και είναι τεράστια χαρά μου και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Γνωρίζουμε ότι θα δώσεις και ένα βραβείο απόψε, το τιμητικό βραβείο. Ποια είναι τα συναισθήματα σου για το συγκεκριμένο βραβείο που θα δώσεις? Ειδικά το συγκεκριμένο βραβείο για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές. Βρισκόμαστε εδώ σε μια υπέροχη βραδιά για να τιμήσουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε εμείς οι άντρες στη ζωή μας και δεν είναι άλλο από τις γυναίκες. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τις γυναίκες που διακρίθηκαν, αλλά και γενικότερα όλες τις γυναίκες του κόσμου. Μια σπουδαία αθλήτρια είχε πει κάποτε: ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σε σταματήσει από το να πετύχεις τους στόχους σου είναι ο ίδιος σου ο εαυτός. Και μιας και το 2020 σε πολλά αθλήματα δεν έγιναν αγώνες, φέτος αποφασίσαμε το βραβείο που ακολουθεί να είναι τιμητικό. Τιμητικό βραβείο λοιπόν DAV Αθλήτρια της Χρονιάς και για την απονομή να καλέσουμε την κυρία Μαρία Σελίπα και τον Γενικό Διευθυντή της Unilever Τσεριώτης, κύριο Ηλία Κατσουλάκο. Η χρονιά που μας πέρασε ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και για τον αθλητισμό. Είδαμε για πρώτη φορά άδεια γήπεδα, αγώνες και κλεισμένων των θυρών, αθλητές και αθλήτριες να προπονούνται στα μπαλκόνια των σπιτιών τους. Έχω την εντύπωση, κυρία Σελίπα, ότι όλοι μας αναγκαστήκαμε λίγο ή πολύ να ψάξουμε να βρούμε τον πρωταθλητή μέσα μας το τελευταίο διάστημα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. Τον DAV σε κάθε περίπτωση συγχαίρει και επικροτεί όλες τις γυναίκες που κάνουν κάθε μία στο δικό της τομέα υγιή πρωταθλητισμό. Και είναι δέσμευσή μας πως θα συνεχίσουμε ένθερμα και έμπρακτα να στηρίζουμε τον αγώνα κάθε γυναίκας μακριά από προκαταλήψεις και στερεότυπα. Γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και τα ίδια οράματα για την αληθινή ομορφιά, και όταν λέμε αληθινή ομορφιά, πηγάζει από μέσα μας. Ανεξαρτήτων νικητριών, λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλες. Κυρία Σελίπα. Και νομίζω, κυρία Κατσουλάκο, ότι η γυναίκα την οποία βραβεύουμε απόψε με το τιμητικό βραβείο DAV Αθλήτρια της Χρονιάς μας θυμίζει ακριβώς αυτό. Ότι η ομορφιά ξεκινάει από την ψυχή. Πάμε να δούμε ποια είναι. Πρωταθλητής είναι αυτός που σηκώνεται όταν δεν μπορεί.
Από μικρή λάτρευε τον αθλητισμό και ασχολήθηκε με το στίβο και τη γυμναστική. Το 2009 η ζωή της άλλαξε για πάντα όταν ένα δυστύχημα την καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο με ολική αναπηρία κάτω άκρων. Ήταν μόλις 16 ετών. Αν εσύ μπορείς να το πιστέψεις, το μυαλό μπορεί να το πετύχει. Είχε πει ο Ρόνι Λότ, παίκτης του Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Και αυτή το πίστεψε. Συνέχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό και την καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα με μεγάλη επιτυχία. Μέχρι που έθεσε ακόμη ένα μεγάλο στόχο, τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Σε λιγότερο από 2 χρόνια και εν μέσω της πανδημίας, κατάφερε να καθιερωθεί διεθνώς ως μία από τις καλύτερες αθλήτριες στην κατηγορία 67 συν κιλών της Άσης Βαρών σε Πάγκο. Κατέχει την 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με το ατομικό ρεκόρ των 100 κιλών, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα παγκύπριο ρεκόρ. Το πέτυχε στους Παγκόσμιους Αγώνες 11 Φάτσα 2021 Para Powerlifting World Cup Dubai 2021 τον Ιούνιο του 2021. Το όνειρό της να συμμετάσχει στο άθλημα της Άσης Βαρών σε Πάγκο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020 έγινε πραγματικότητα. Η Κύπρια αθλήτρια κατέκτησε την 7η θέση, σηκώνοντας 99 κιλά. Ήταν η πρώτη της συμμετοχή σε Παραολυμπιάδα και αγωνιζόταν στην κατηγορία των 67 κιλών. Μια γυναίκα που βρήκε τη δύναμη να ξεπεράσει τα εμπόδια που συνάντησε και να πετύχει τα όνειρά της. Εξάλλου, όπως συνηθίζει να λέει, η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι θλιβερή. Το τιμητικό βραβείο Madame Figaro DAV Αθλήτρια 2021 απονέμεται στη Μαρία Μάρκου. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου τιμή και συγκίνηση που παραλαμβάνω απόψε τα βραβείο της Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2021 στην κατηγορία DAV Αθλήτρια της Χρονιάς. Αυτό το βραβείο μου δίνει κουράγιο και δύναμη να ανταπεξέρχομαι στην απαιτητική καθημερινότητά μου, στην εργασία μου, στις προπονήσεις μου και στους αγώνες υψηλού επίπεδου όπου συμμετέχω. Ως εκ τούτου, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την τιμή που μου κάνετε, αλλά και για τις προσπάθειες για την προβολή των αθλητών με αναπηρία. Έχω πετύχει στον 3ο μου μόλις διεθνή αγώνα να εξασφαλίσω την πρόκριση μου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020. Όπου αναδείχθηκα 7η Παραολυμπιονίκης, έχοντας μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή που με αγκάλιασε και με στηρίζει συνεχώς για να πετυχαίνω τις μεγάλες μου αθλητικές επιτυχίες όπως αυτές στο Τόκιο και στη Γεωργία. Την Ομοσπονδία της Άρση Βαρό, που είναι η δεύτερη οικογένειά μου, και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για την καθοριστική συμβολή του. Επίσης, δεν θα έκανα βήμα χωρίς τους προπονητές μου, Δημήτρη Ιωαννίδη και Ρόι Πολυδόρου, τους φυσιοθεραπευτές μου, Χριστίνα Γκαλή και Δημήτρη Παναγιώτου, και την ψυχολόγο μου, την αθλητική Έλενα Αφρά, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Τέλος, ευχαριστώ ολόψυχα την οικογένεια και τους φίλους μου που στέκονται αρρωγοί και συμπαραστάτες μου καθ' όλα αυτά τα χρόνια που με ψυχώνουν και μου δίνουν κουράγιο ώστε να αγωνίζομαι σκληρά και να ανταποκρίνομαι στο απαιτητικό μου πρόγραμμα. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σε αυτό το θέατρο ανάμεσα σε τόσες γυναίκες, οι οποίες η κάθε μια είναι ξεχωριστή, έχει τη δική της προσωπικότητα, δυναμισμό και αφοσίωση σε αυτό που κάνει. Σας ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο. Αχ, να σας πω κάτι. Νομίζω πως αυτός ο κόσμος, αλήθεια το λέω, είναι πιο όμορφος όταν τον μοιραζόμαστε. Να αγαπάμε λοιπόν, να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε. Και κάπου εδώ θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συγκροτήματος Δίας και της τηλεόρασης Σίγμα, κύριο Χρύσανθο Τσουρούλη. Γεια σου, Χρύσανθε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να περνάτε όμορφα.
επιτρέψτε μου να μοιραστώ μια-δύο σκέψεις μαζί σας. Απόψε, στην ουσία, γιορτάζουμε τη γυναίκα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, έμπνευση της οποίας βέβαια είναι ο ακριβώς μας Άντης Χατζηγοστής, τον οποίο μνημονεύουμε με αγάπη και θαυμασμό κάθε φορά. Γιορτάζουμε τη γυναίκα, Μαρία, κυρίες και κύριοι, αυτή την ευαίσθητη και μαζί παντοδύναμη ύπαρξη, την αρχή της ζωής του παντός και του κάθε ενός από εμάς, που την προσφορά της φωτίζει από τα πρώτα μας βήματα τον κόσμο γύρω μας και γίνεται συνειδητά, αλλά και υποσυνείδητα, ένας φάρος διαρκής και ακίμητος στην πορεία μας. Η γυναίκα σήμερα, μετά από πολύ μεγάλους αγώνες διεκδίκησης, έχει σπάσει τα στερεότυπα, διεκδίκησε και άλλους ρόλους στην κοινωνία, βρήκε τη δύναμη να έχει επιτέλους την δική της φωνή, την φωνή που της αξίζει. Να καταγγείλει, δηλαδή, με λίγα λόγια, ό,τι και όποιον την πρόσβαλε, καταπίεσε, αμφισβήτησε, κακοποίησε. Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είχαν πάρα πολύ σιωπή. Από την ίδια, από εκείνους που την εξουσίαζαν και από άλλους τόσους που έβλεπαν, γνώριζαν, αλλά στην ουσία δεν έκαναν κάτι. Η φωνή αυτή ευτυχώς έγινε κραυγή που μετουσιώθηκε τελικά αγωνιστικά σε πράξη. Γιατί, στα αλήθεια, τι νόημα έχει κανείς να μιλά χωρίς την ουσία να πράττει? Γεννάει πράξη την ελπίδα, αρχή της ζωής. Γεννάει γυναίκα και αναγεννιέται συνεχώς, αλλάζει τον κόσμο και τον κάνει καλύτερο. Αναλαμβάνει, απαιτεί, με νέες διεκδικήσεις προχωρά και προοδεύει. Παλεύει όχι μόνο για την ίδια και την οικογένειά της, αλλά και για τις λιγότερο τυχερές και ευνοημένες γυναίκες. Στην ουσία, παντρεύει το νέο με το ωραίο, τη ζωή με την ελπίδα, το σήμερα με το καλύτερο αύριο. Με τα βραβεία των γυναικών που διακρίθηκαν, τιμούμε όλες εσάς σήμερα, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα εσάς που είστε εδώ μαζί μας στην αίθουσα, αλλά και όσοι μας παρακολουθείτε από το σπίτι, και ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σας φωνή, με τον οφειλόμενο, τον άξια κερδισμένο θαυμασμό μας για το πάθος που κινεί τα επιτεύγματά σας. Αυτή τη σπίθα που γίνεται φωτιά στις καρδιές σας, αυτό που κάνει τα πάντα πιο μαγικά και που ξεπερνά κάθε δυσκολία. Ο κόσμος είναι όμορφος, μαθαίνει να αγαπά και να θέλει να διεκδικεί το καλύτερο, το όμορφο και το ωραίο, σε αντανάκλαση βέβαια και της δικής σας ξεχωριστής κατοικώναν ομορφιάς. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, σας καλωσορίζω και εγώ με την σειρά μου απόψε. Και επιπλέον, επιτρέψτε μου να ζητήσω ένα θερμό χειροκρότημα, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα διανύσαμε μαζί αυτό τον δύσκολο δρόμο της πανδημίας και σήμερα κάνουμε μαζί και πάλι ένα ουσιαστικό βήμα επιστροφής προς την κανονικότητα. Θέλω, λοιπόν, να χειροκροτήσετε μαζί μου πρώτα-πρώτα τους χορηγούς που πίστεψαν και μας έδωσαν δύναμη όλο αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικότητα σε ακόμη δύσκολες οικονομικά συνθήκες. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του ΣΥΓΜΑ και του συγκροτήματος Δίας που υπερέβαλαν αυτόν, στις τελευταίες τρεις μέρες ιδιαίτερα, για να είναι αυτό και τηλεοπτικά γενόμενο. Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Μαρία Μπεκατόρου, τον κύριο Γιώργο Λύρα, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που στη δική μου την καρδιά είναι πάντοτε χρυσός, τον Δημήτριο Τοκαρή, τον σκηνοθέτη μας, και τον Νίκο τον Γαλίνη. Ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω στον Αντίνο τον Παπά, τον Σάκη τον Διαμαντόπουλο, την Δέσποινα την Κολοκοτρώνη και βέβαια σε δύο κυρίες που από την πρώτη στιγμή
συμπορεύονται μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια των Ματάβ Φικαρό, που είναι η Γιώτα Ορφανίδου και η Γιώτα Φιλίππου, αλλά και η Γεωργία του Τουντζιάν. Την Βαρβάρα Γεωργιάδου, βέβαια, που είναι η διευθύντρια του περιοδικού Ματάβ Φικαρό. Και μια μεγάλη αγκαλιά στην κυρία Ντολόρες Αλογιάλ. Είναι, μας έρχεται από τη Γαλλία, από τη Madame Figaro Γαλλίας. Mrs. Dolores, where are you? I can see you. Huh. It's a great pleasure having you here. Great pleasure. You're helping us making a step towards to normality back again. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στην κανονική ροή του προγράμματος. Ευχαριστώ για την μεγάλη παρένθεση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσανθε. Και για να κάνει την απονομή στην κατηγορία ΟΠΑΠ, κοινωνική προσφορά μαζί με το Χρύσανθο, να καλέσουμε παρακαλώ στη σκηνή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Κύπρου, κύριο Δημήτρη Αλετράρη. Καλησπέρα. Κατηγορία ΟΠΑΠ κοινωνική προσφορά, λοιπόν. Και ως ΟΠΑΠ Κύπρου στηρίζουμε διαχρονικά το θεσμό αυτό. Όλοι γνωρίζουμε το φιλανθρωπικό χαρακτήρα που έχουν τα βραβεία της Madame Figaro, αφού τα έσοδα από την πώληση των εισιτήριων της τελετής απονομής των βραβείων δίνονται στην κυρία που βραβεύεται στην κατηγορία που ακολουθεί. Γι' αυτό και ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που συμβάλλετε με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λετράρη. Σας χειροκροτούμε. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς διέθεσε τα χρήματα από τη βράβευσή της η περσινή βραβευμένη, η Δόκτωρ Πόπι Κανάρη. Να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Τα βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς είναι ένας θεσμός με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και διαχρονικό σκοπό, την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Το ποσό που συγκεντρώνεται κάθε χρόνο από την πώληση των εισιτηρίων δίνεται στη γυναίκα εκείνη που βραβεύεται στην κατηγορία ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά για να το διαθέσει με τη σειρά της σε έναν κοινοφελές οργανισμό της επιλογής της. Η βραβευμένη στην περσινή τελετή, Δόκτωρ Πόπι Κανάρη, δόρισε τα χρήματα στο νεοσύστατο κέντρο παιδικού καρκίνου του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος. Κοινωνία υπάρχει όταν ο καθένας και όλοι μας ενεργούμε με αναφορά στην προαγωγή και ευημερία του συνόλου της κοινωνίας. Στο πρόσωπό σας, Δόκτωρ Κανάρη, τα 15 βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Βρωμιάς αναγνωρίζουν μια σημαντική και αξιοθαύμαστη συμβολή που αξίζει να προβληθεί ως πρότυπο και παράδειγμα βέβαια σε όλους. Ως συγκρότημα Δίας, είναι τιμή μας που συμβάλαμε με τη σειρά μας στο υψηλό πράγματι έργο του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος προς όφελος των πασχόντων συνανθρώπων μας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η επιταγή θα δοθεί στο νεοσύστατο κέντρο του παιδικού καρκίνου, στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Ο παιδικός καρκίνος είναι ένας τομέας ο οποίος είναι ξεχασμένος από πλευράς έρευνας και εμείς ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός θέλουμε να εμβαθύνουμε στον παιδικό καρκίνο, να βοηθήσουμε κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που του αξίζει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το συγκρότημα Δίας, εσάς προσωπικά και το θεσμό αυτό να τον αναγνωρίσουμε όλοι, γιατί μέσα από αυτό το θεσμό όλες οι γυναίκες χαίρουν σεβασμό και ένα μπράβο σε αυτές που κάνουν τη διαφορά και κάθε μια από το ειδικό της μετερίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτή ακριβώς είναι η ουσία του θεσμού αυτού και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που η ΟΠΑΠ Κύπρου είναι έμπρακτα δίπλα μας με αυτόν τον τρόπο, γιατί η προσφορά είναι θαρώ ο πιο όμορφος και ουσιαστικός τρόπος να θυμόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι. Και ξέρεις, Χρύσανθε, όταν δίνεις εκείνα που παίρνεις πίσω, είναι πολύ περισσότερα. Αυτό νομίζω πως είναι κάτι που μας το έχουν αποδείξει οι κυρίες και που είναι απόψε υποψήφιες στην κατηγορία ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά. Ακριβώς. Γυναίκες που προσφέρουν ακατάπαυστα, ακούραστα, βάζοντας το καλό του συνόλου πάνω από το δικό τους καλό. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι κυρίες. Οι υποψήφιες στην κατηγορία ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά είναι Ελισάβετ Κασίνη, Δέσπο Μαυρομιχάλη Νεοκλέους,
Τίνα Παύλου. Δόκτωρ Νικολέτα Πολυδόρου. Κάκη Αταπακούδη. Και το βραβείο απονέμεται... Γυναίκα της χρονιάς 2021 που παρουσιάζει η Εστελότα στην κατηγορία ΟΠΑΠ κοινωνική προσφορά είναι η Τίνα Παύλου. Η γενναιοδορία προς το μέλλον έγκυται στο να τα δίνουμε όλα στο παρόν, είχε πει ο Αλμπέρ Καμί. Μια φράση που σκιαγραφεί πλήρως μια γυναίκα σύμβολο δύναμης και ελπίδας για όσους παλεύουν με τις εξαρτήσεις. Είναι οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια και κατέχει πτυχίο ψυχολογίας από το McAllister College, St. Paul, Minnesota και μεταπτυχιακό στην οικογενειακή θεραπεία από το Catholic University of America, Washington, D.C. Από το 1998 είναι η κλινική διευθύντρια της Αγίας Σκέπης του μεγαλύτερου οργανισμού απεξάρτησης στην Κύπρο. Με οδηγό το δυναμισμό, αλλά και την ευαισθησία της, στέκεται βράχος δίπλα σε όσους την έχουν ανάγκη. Σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε όλα τα προγράμματα της Αγίας Σκέπης, τα οποία περιλαμβάνουν κλειστό πρόγραμμα ενήλικων ανδρών, γυναικών, μητέρας και παιδιού και εφήβων χρηστών παράνομων ουσιών. Επίσης, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για 15 χρόνια και μέλος του Συμβουλίου Φυλακών για 2 χρόνια. Από το 2016 είναι μέλος του Συμβουλίου Αποφυλάκησης Κρατουμένων ΕΠΑΔΙΑ. Μια φωνή δυνατή που εμπνέει. Μια γυναίκα που αλλάζει καθημερινά τις ζωές δεκάδων ανθρώπων, καθορίζει το παρόν τους, διασφαλίζει το μέλλον τους. Γυναίκα της χρονιάς 2021 στην κατηγορία ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά, η Τίνα Παύλου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν. Και απόψινή βραδιά είναι γυναικεία υπόθεση. Έτσι θα περιοριστώ στις γυναίκες της ζωής μου. Ευχαριστώ την Παναγία που είχα τη μεγάλη ευλογία να υπηρετήσω τον ανθρώπινο πόνο κάτω από τη σκέπη της. Ευχαριστώ τη μητέρα μου για τις αρχές, τις αξίες και το ήθος της χρωστώ το ποια είμαι σήμερα. Ευχαριστώ τις τρεις υπέροχες μου κόρες που είναι η καθημερινή μου έμπνευση. Αφιερώνω αυτό το βραβείο σε όσες γυναίκες οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν θεραπευτικά. Σε γυναίκες που πόνεσαν, που τραυματίστηκαν, που έκλαψαν, που εξαρτήθηκαν, που φυλακίστηκαν, που εξευτελίστηκαν, που έπεσαν πολύ χαμηλά, αλλά και που ξανασηκώθηκαν και που ξανασηκώνονται κάθε μέρα. Ήταν, είναι και θα είναι τιμή μου να είμαι συνοδοιπόρος σας. Ευχαριστώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτές είναι ωραίες στιγμές. Πάμε όμως τώρα στην επόμενη μας βράβευση. Η επόμενη κατηγορία που λέτε επιβραβεύει τις γυναίκες που διαπρέπουν σε ένα τομέα ακόμα σήμερα πολλοί τον θεωρούν ανδρική υπόθεση. Νομίζω όμως ότι οι κυρίες που θα δούμε σε λίγο είναι η ζωντανή απόδειξη ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πολύ καλά καταλάβετε λοιπόν. Επαγγελματίας, επιχειρηματίας της χρονιάς, να καλέσουμε στη σκηνή για την απονομή την παρουσιάστρια της τηλεόρασης Σίγμα, Γιώτα Δαμιανού, και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κύριο Πρόδρομο Προδρόμου. Καλησπέρα σας. Ωραία είμαστε εδώ πέρα έτσι, Υπουργέ. Μήπως αύριο να κάνουμε εκπομπή μαζί και όχι με τον Δημητρόπουλο. Μου βάζεις ιδέες. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ τιμητική η πρόταση, Γιώτα. Ευχαριστώ. Φοβάμαι όμως ότι δεν μπορώ να τη δεχτώ, τουλάχιστον όχι για την ώρα. Αγαπητέ Ανδρέα Δημητρόπουλε, δεν χρειάζεται ανησυχίες. Νομίζω ανήσυχος είναι γενικά. Προφανώς δεν ξέρετε να μαγειρεύετε, γι' αυτό.
Εγώ θα το δεχτώ βεβαίως, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που θα δώσουμε μαζί ένα βραβείο που τιμά τη γυναίκα εκείνη που παλεύει καθημερινά. Εκείνη που παλεύει να συνδυάσει καριέρα, προσωπική ζωή και ουσιαστικά κάνει πρωταθλητισμό. Γυναίκες που διαπρέπουν καθημερινά στον κλάδο που έχουν αποφασίσει να επιδοθούν. Γυναίκες που αξίζει να φωτίσουμε την ιστορία τους, την ιστορία της κάθε μιας. Ιστορίες που μπορεί να εμπνεύσουν και τις νέες γυναίκες και τους νέους μας γενικότερα. Μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Πάμε λοιπόν να δούμε τις υποψήφιες στην κατηγορία επαγγελματίας επιχειρηματίας. Πάμε. Οι υποψήφιες στην κατηγορία επαγγελματίας επιχειρηματίας είναι Άννα Βούργος, Αγγέλα Παναγιώτου, Άννα Πρωτοπαπά, Ανθή Χαραλάμπους, Τζόζη Χριστοδούλου. Και το βραβείο απονέμεται... Γυναίκα της χρονιάς 2021 που παρουσιάζει εστελόντερ στην κατηγορία επαγγελματίας επιχειρηματίας είναι η κυρία Αγγέλα Παναγιώτου. Για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Σπούδασε χρηματοοικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων και είναι σήμερα διευθύντρια του Idea Innovation Center που ανοίγει ορίζοντες σε νέους ανθρώπους για να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Εκπροσώπησε την Κύπρο σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική για θέματα νεοφυών επιχειρήσεων και έχει δώσει διαλέξεις προωθώντας την επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική πορεία καριέρας. Πρωτοστατεί επίσης τη δημιουργία κουλτούρας αφιλοκερδούς προσφοράς από καταξιωμένους σε νέους επιχειρηματίες. Υποστηρίζει την ενσωμάτωση επιχειρηματιών με ειδικά και ειδικά προβλήματα και προβάλλει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Το 2019, ο οργανισμός IDEA αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ο καλύτερος ανάμεσα σε 29 χώρες στην επένδυση σε επιχειρηματικές ικανότητες. Την ίδια χρονιά, πήρε τα βραβεία Αριστείας στη συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και Cross Advocacy των Cyprus Responsible Business Awards. Το 2021, το IDEA κέρδισε την πρώτη θέση στο Public's Vote στα South Europe Startups Awards. Μια αφοσιωμένη επαγγελματίας που κατάφερε να δώσει φωνή και επαγγελματικό βήμα στους νέους. Γυναίκα της χρονιάς 2021 στην κατηγορία επαγγελματίας επιχειρηματίας, η Αγγέλα Παναγιώτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη μου τιμή. Βρίσκομαι εδώ σήμερα διότι βρήκα και νέους άνθρωπους στη ζωή μου που δεν διστάζουν να στηρίζουν, άλλους να ανελίσσονται. Είμαστε επαγγελματίες, είμαστε σύζυγοι, είμαστε μητέρες. Και αυτό ακριβώς είναι η δύναμή μας. Οραματιζόμαστε, αξιοποιούμε τα χαρίσματά μας, παραμένουμε επαγγελματίες, παραμένουμε μητέρες. Το σημερινό βραβείο ανήκει σε όλες τις γυναίκες που εργάζονται για ένα λαμπρό αύριο για τα παιδιά μας. Είτε φαίνονται, είτε δεν φαίνονται. Είτε στον επαγγελματικό χώρο, είτε στο σπίτι. Ευχαριστώ τους γενναίους άνθρωπους και στη δική μου ζωή. Τις μητέρες μου, Δέσποινα και Εμιλία, το σύζυγο μου Πάνο και τον μέντορα και συμπαραστάτη μου, Χάριν Μπουανκαρέ. Καταφέραμε πολλά. Μαζί με την αγαπημένη μου ομάδα, τους αγαπημένους μου συνεργάτες, τα αγαπημένα μου startups. Ανοίξαμε τα χέρια πρώτοι, δώσαμε και δοθήκαμε. Προτρέπω όλους μας, εδώ απόψε, να προσφέρουμε και να είμαστε γενναίοι για να παίρνουμε πίσω θαύματα. Ευχαριστώ. Ξέρετε κάτι, την ίδια ώρα που εμείς μιλάμε για γυναίκες επαγγελματίες, για τη δύναμη της γυναίκας, για την γυναικεία φωνή, σε χώρες όχι πολύ μακρινές, όπως το Αφγανιστάν, γίνονται τόσα βήματα, πολλά βήματα πίσω. Βασικά, ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται. Το δικαίωμα στην υγεία, στην εργασία, στην εκπαίδευση. Το δικαίωμα
συμμετοχή στον πολιτισμό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί όλους και νομίζω, πιστεύω ότι συμφωνείτε κι εσείς, ότι δεν θα μπορούσαμε με τίποτα να παραλείψουμε αυτή την αναφορά απόψε. Λοιπόν, εγώ τώρα θα κάνω μαζί σας ένα παιχνίδι. Είστε έτοιμοι? Έτσι και έτσι. Α, αυτό. Να το. Λοιπόν, θα πω και άμα καταλάβετε, καταλάβατε. Είναι που λέτε ταλαντούχος. Ναι. Είναι ωραίος. Αντικειμενικά ωραίος. Είναι γοητευτικός και έχει και υπέροχη φωνή. Αυτά. Καταλάβατε? Εγώ όμως δεν με νοιάζει, θα το πω με δόξα και τιμή. Κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Έτσι. Η Ροζάνα. Κατευθείαν από Κούβα ήρθε το κορίτσι μας εδώ. Υπέροχη πιανίστρια. Να ζωηρέψουμε λίγο. Τι λέτε? Δεν έχει τέλος αυτό που ζούμε εγώ και εσύ. Στο χαρτί βέλος και πάμε όπου μας πει. Δεν με νοιάζει το που μαζί σου να με και πάω παντού. Δεν έχει νόημα να με αλλού αφού έχω εσένα μαζί σου και δεν με νοιάζει αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει μαζί σου με συναρπάζει που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Μέχρι το τέλος θα χορεύουμε μαζί και αυτό το τέλος θα είναι μόνο αρχή. Δεν με νοιάζει το που μαζί σου να με και πάω παντού. Δεν έχει νόημα να με αλλού αφού έχω εσένα μαζί σου και δεν με νοιάζει αφού η καρδιά μου προχώρα. Παιδιά εκεί πάνω είστε καλά? Που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Ο πόνος για λίγο, η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα. Έχω θέματα μόνος και εσύ μ' αφήνεις τα βράδια. Κλείσαν όλες οι πόρτες, ακολουθώ τα σημάδια. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλακτό ακόμη. Τώρα που ξημερώνει, με οδηγούν οι δρόμοι. Μόνο σε σένα τελικά, τελικά σε θέλω. Τελικά μου λείπεις, τελικά η ανάμνηση
δεν φεύγει από το μυαλό. Τελικά σε θέλω, τελικά μου λείπεις. Τελικά δεν μου άφησες επιλογή, θα έρθω να σε βρω. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλακτό ακόμη. Τώρα που ξημερώνει, με οδηγούν οι δρόμοι. Μόνο σε σένα τελικά, τελικά σε θέλω. Τελικά μου λείπεις. Τελικά η ανάμνηση δεν φεύγει από το μυαλό. Τελικά σε θέλω. Τελικά μου λείπεις. Τελικά δεν μου άφησες επιλογή. Θα έρθω να σε βρω. Τι να το κάνω που σου παίρνω δυο φιλιά στα κλέφτα, τι να το κάνω. Τι να το κάνω που σκορπάει κάθε μάτια μια φωτιά, τι να το κάνω. Αυτό με τα μικρά φωτάκια πολύ μ' αρέσει. Σε κάθε όνειρο νομίζω πως σε πιάνω και όταν βρισκόμαστε σε χάνω. Τι να το κάνω. Μαζί. Εγώ θέλω να σε έχω σε αυτή τη ζωή και από τον εαυτό μου πιο πάνω. Να μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή πως για σένα μπορώ να πεθάνω. Που σ' αγαπώ και μ' αγαπάς, τι να το κάνω. Σου απαγορεύεται, δεν μου επιτρέπεται το κάτι παραπάνω. Ροζάνα, άκου τι μου ήρθε. Αν κοιτάξω στα μάτια σου μέσα θα δω το γαλάζιο που υπάρχει στον ωκεανό. Ένα ουράνιο τόξο μετά την βροχή δίνεις χρώμα στη δική μου ζωή. Αν φιλήσω τα χείλη σου θα ονειρευτώ ένα κόσμο μαζί σου, είναι αρκετό. Να ξυπνάμε μαζί αγκαλιά το πρωί. Μ' αρέσει έτσι αυθόρμητα, μ' αρέσει. Πόσο! Πόσο σε θέλω κοντά μου είσαι ο χτύπος καρδιά μου. Πόσο πολύ σ' αγαπάω. Πόσο μου φτιάχνεις τη μέρα έτσι με μια καλή μέρα. Ήρθες και ζω το όνειρό μου. Ταξίδεψα μας λίγο Κούβα. Λοιπόν Κωνσταντίνε, για να πάμε στην Κούβα χρειαζόμαστε λίγο ρυθμό, έτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε την κλάβε. Δείσε. Πάμε. Τσα, 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 τσα. Μπράβο. Τσα, 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 τσα. Eso es. De alto cedro voy para Macané. Llego a Cueto, voy para Macarí.
de alto cerro voy para Mayaré, llego a Cueto, voy para Mayarí. Del cariño que te tengo, yo no lo puedo negar, se me sale la babita y así, ay, no puedo evitar. De alto cerro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Limpia el camino de paga, oye, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así, no puedo evitar. De alto cerro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De alto cerro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De alto cerro voy para Macané, llego a Cueto y voy. Púpame τώρα, Βυσαντίνο. Παρακαλώ την αγάπη σας, Ροζάνα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε από Κούβα και να πάμε λίγο Αθήνα, ε. Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου, βράδυ Σαββάτου. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι, απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νυχτολούλουδα. Μια ξεκούρδιστη λατέρνα ίσα που πιάνει το τζιτσανί. Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει, κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λύκο στη νύχτα η μοναξιά μου πουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει η κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα. Χτυπάει καμπάνα πένθυμα του Λουμπαρδιάρη, σαν να μου λέει πως και σήμερα το χάσαμε. Έχει γυρίσει στη φωλιά του το φεγγάρι κι εγώ χαμπάρι. Σ' ένα παγκάκι με τα χέρια μαξιλάρι, μ' έχει δεμένο το μυαλό στην κιλοτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω, στις χαρές σου και στις λύπες θα με δω. Θα με δω, θα με δω, μέρα νύχτα θα με δω, για να σου θυμίζω πόσο σ' αγαπώ. Άλλη μια ρεφρέν θέλω να ακούσω μαζί. Θα με δω, θα με δω,
μέρα νύχτα θα με δω. Στις χαρές σου και στις λύπες θα με δω. Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Για να σου θυμίζω πόσο σ' αγαπώ. Έλα, πάμε να κλείσουμε λίγο ανεβασμένα. Λίγο ανεβασμένα θέλω. Μουά, ναι. Πάμε να κάνουμε ένα φινάλε λίγο, να σηκωθούμε όρθιοι λίγο. Να σας σηκώσουμε λίγο. Για τις γυναίκες της βραδιάς θέλω να σηκωθούμε όλοι ψηλά. Εκεί πάμε, παιδιά, είστε εδώ. Για να δω λίγο. Σας νιώθω πολύ κοντά μου εκεί. Δεν έχει τέλος αυτό που ζούμε εγώ και εσύ. Στο χαρτί βέλος και πάμε όπου μας πει. Δεν με νοιάζει το που μαζί σας να με και πάω παντού. Δεν έχει νόημα να με αλλού αφού έχω εσένα μαζί σου και δεν με νοιάζει. Αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει, μαζί σου με συναρπάζει. Που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει, μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό. Για τα μαντάφικα ρο παρακαλώ χέρια ψηλά για τις γυναίκες της βραδιάς. Δώστε μου ένα καλό χειροκρότημα, Ροσάνα, παρακαλώ την αγάπη σας. Πάμε ένα τελευταίο ρεφρέν μαζί. Δεν με νοιάζει το που μαζί σου να με και πάω παντού. Δεν έχει νόημα να με αλλού αφού έχω εσένα μαζί σου και δεν με νοιάζει αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει. Μαζί σου με συναρπάζει. Που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει. Μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Μια κούκλα είσαι. Μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Ακυρός, κυρίες και κύριοι. Είσαι υπέροχος, είσαι καταπληκτικός, είσαι φανταστικός και έλα πιο εδώ. Και είναι η παραγωγή υπέροχη, αλλά είσαι φανταστικός. Μπράβο, Ροζάνα μου, κούκλα μου, υπέροχη ταλαντούχα, σε ευχαριστούμε. Κωνσταντίνε, αυτό που έγινε σήμερα εδώ δεν έχει ξαναγίνει. Μπράβο σας και σε εσάς μπράβο που συμμετείχατε τόσο ωραία και ενεργά. Πού πας εσύ? Θες να μείνω εδώ? Μα δεν θέλω να φύγεις. Ποιος σε διώξε, ρε παιδάκι μου? Ό,τι θες με κάνεις. Κάτσε λίγο, λίγο να τα πούμε. Να και τα κορίτσια θέλουν να μιλήσουμε. Να. Θα ήθελα να μου πεις πώς νιώθεις που είσαι απόψε εδώ. Νιώθω σε μία υπέροχα. Γιορτή για τη γυναίκα. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτά τα βραβεία και πραγματικά έχω ενθουσιαστεί. Συγχαρητήρια σε όλους σας που στηρίζετε αυτό το διαγωνισμό. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου συγχαρητήρια σε όλους, γιατί εσείς είστε οι ήρωες που τα στηρίζετε αυτά τα βραβεία. Συγχαρητήρια. Και οι γυναίκες της χρονιάς, βέβαια. Σπουδαίες γυναίκες, σπουδαία Κύπρος. Σε ευχαριστούμε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, 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 πολύ. Κωνσταντίνος Αργυρός, καταπληκτικός. Κάθε φορά εδώ στην Κύπρο είναι και μια καινούργια εμπειρία. Ευχαριστώ, έτσι, ευχαριστώ έτσι πολύ. Έτσι είναι, έτσι. Μουά. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Στην επόμενη κατηγορία, ταιριάζει πολύ με αυτό που έγινε τώρα εδώ. Φανταστείτε τώρα εσείς, ας πούμε, μία μέρα στην καθημερινότητά σας, στην καθημερινότητά μας, χωρίς μία μελωδία, ένα στιχάκι, μία νότα. Πώς θα ήταν άραγε η σχέση των ανθρώπων, εάν δεν υπήρχε η μουσική για να εκφράζει την αγάπη, τη λύπη, τον έρωτα, την απογοήτευση. Γυναίκα μουσικός της χρονιάς, λοιπόν. Την απονομή στην κατηγορία μουσικός θα κάνουν η παρουσιάστρια Άντρη Καραντώνη και ο δήμαρχος Τροβόλου, κύριος Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.
καλησπέρα, Μαρία, μας απαστράψουσα και υπέροχη, μα πραγματικά. Μα και εσύ είσαι κούκλα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και όπως έχει πει ένας σπουδαίος Έλληνας που έφυγε πρόσφατα, το φιλί της ζωής με οδήγησε στο κέντρο της αρμονίας. Αυτό λοιπόν είναι η μουσική. Ένα ταξίδι στο όνειρο, Μαρία μου. Κι εγώ θα σου πω, Άντρη. Τι θα μου πεις? Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Μίκης Θεοδωράκης, έτσι. Κι εγώ θα πω ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την Κύπρο μας. Μίκης Θεοδωράκης, μουσική και στίχους Λεωνίδας Μαλένης. Θα ήθελα έτσι και τη δικιά σας συμμετοχή. Και πάει κάπως έτσι το τραγούδι. Γη της λεμονιάς της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, γη του πεύκου του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης, χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο, χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο. Αξέχαστος Μίκης Θεοδωράκης. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς. Σας ακούμε. Έχουμε αγωνία. Για να δούμε. Λοιπόν, μουσικός της χρονιάς, δήμαρχέ μου, είναι τιμή που απόψε τιμούμε την γυναίκα, εκείνη που μέσα από τη μουσική αγγίζει τις ψυχές μας. Και είναι τιμή μου που βρίσκομαι δίπλα από τον δήμαρχο, τον κύριο Αντρέα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε ευτυχείς απόψε που φιλοξενούμε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου τη γιορτή της ημέρας. Είμαστε δε γυναίκας. Είμαστε δε πανευτυχείς για το γεγονός ότι μετά από 1,5 τόσο χρόνο, με όλα τα δύσκολα που περάσαμε με την πανδημία, το Δημοτικό μας Θέατρο ξαναζεί μεγάλες, λαμπερές στιγμές, όπως γιορτάζει έτσι για την αποψινή γιορτή της γυναίκας. Και κάτι ακόμη, στα πλαίσια των προϋπολογισμών του 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου θα αποφασίσει, ομόφωνα πιστεύω, στην αναβάθμιση του θεάτρου μας, ούτως ώστε να καταστεί πλήρως προσβάσιμο για όλα τα άτομα, για οποιαδήποτε αναπηρία. Μπράβο, μπράβο. Τιμάμε λοιπόν απόψε την ερμηνεύτρια, τη συθέτρια, τη μαέστρο, τη σολίστρια που μας ταξιδεύει σε κόσμους στους οποίους μόνο η μουσική μπορεί να μας ταξιδεύσει. Γυναίκες μοναδικές που διαπρέπουν στον απαιτητικό αυτό τομέα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις υποψηφιότητες. Οι υποψήφιες στην κατηγορία μουσικός είναι Ήβια Θάμου, Βασιλική Αναστασίου, Σάρα Ιωαννίδου, Βάκια Σταύρου, Αλίκη Χρυσοχού. Και το βραβείο απολέμεται. Γυναίκα της χρονιάς για το 2021 που παρουσιάζει η Εστέλ Οτέρ στην κατηγορία μουσικός είναι... Για να δούμε, δήμαρχέ μου. Είναι η Ήβια Θάμου, το δικό μας κορίτσι. Κρύβεται η χαρά ενός κοριτσιού που βρήκε στο πάθος του για τη μουσική τη δική του αλήθεια. Παρακολούθησε μαθήματα θεωρίας της μουσικής, τραγουδιού και πιάνου και κατέχει πτυχίο κοινωνιολογίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στα 9 της χρόνια ξεκίνησε να κυνηγάει τα όνειρά της και πήρε την πρώτη θέση σε διαγωνισμό τραγουδιού, ενώ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το X-Factor. Το ταλέντο της και η γλυκύτητά της την έκαναν σύντομα αγαπητή, με τα τραγούδια της να γίνονται μεγάλες επιτυχίες το ένα μετά το άλλο. Σαν έρθει η μέρα. Αγάπη, σαν ένα όνειρο, δικό μου και τόσα άλλα. Συμμετείχε σε μεγάλα μουσικά events σε Ελλάδα και Κύπρο, σε 2 musicals και εκπροσώπησε τη χώρα μας στη Eurovision.
Το τελευταίο διάστημα έκανε εμφανίσεις πλάι στη Μαρινέλα, ενώ κυκλοφόρησαν οι επιτυχίες της «Πάω» και «Φωτιά μου» με την υπογραφή του συντρόφου της, Μιχάλη Κουινέλη. Η φωνή της είναι η δύναμή της. Ο ίδιος ο εαυτός της. Αυτή, εξάλλου, είναι που την κάνει μοναδική. Γυναίκα της χρονιάς 2021 στην κατηγορία μουσικός, η Ήβη Αδάμου. Μαρία, εδώ είμαι, το ξέρεις και δεν μου πες τίποτα. Συγχαρητήρια. Άμορφο εκεί. Κορίτσι. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό βραβείο. Ανάμεσα σε τόσες γυναίκες μουσικούς να παίρνω αυτό το βραβείο. Είναι χαρά μου, τιμή μου που το παίρνω εδώ στην πατρίδα μου, που πάντα με στηρίζει. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ματάμ Φιγκαρό για τη σημερινή βραδιά που είναι πραγματικά υπέροχη και τιμά τόσο πολύ όλες αυτές τις γυναίκες εκεί έξω και εδώ που βρισκόμαστε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους με στηρίζουν τόσο καιρό, τον κόσμο, την οικογένειά μου, τον άντρα μου, που μου χάρισε τον πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, που είναι αυτός της μάνας. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το υπέροχο βραβείο στην κόρη μου και σε όλες αυτές τις γυναίκες εκεί έξω που θέλουν να ακουστούν και έχουν κάθε δικαίωμα να ακουστούν και πρέπει να ακουστούν. Λοιπόν, δεν αξίζουν μόνο ένα βραβείο, αλλά πάρα πολλά βραβεία. Όλα τα βραβεία του κόσμου. Μπράβο σου, ευχαριστώ Ήβη πολύ. Υπέροχη η Ήβη Αδάμου. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Πάρα πολύ ωραία. Πριν όμως πάμε στην τελευταία βράβευση, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μια πολύ σημαντική βράβευση. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, τελευταία ερώτηση που κάνω, το υπόσχομαι. Ήταν ωραία, περάσατε όμορφα, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Μπράβο σας, κορίτσια και αγόρια, μπράβο σας. Λοιπόν, στην τελευταία αυτή κατηγορία επιβραβεύουμε όλα, μα όλα αυτά που πρεσβεύει ο θεσμός αυτός. Τη μαχητικότητα, τη δημιουργικότητα, την αλληλεγγύη, τη διορατικότητα. Βραβεύουμε και επιβραβεύουμε τη γυναίκα εκείνη που έχει κάνει την προσφορά σκοπό της ζωής της, σκοπό της ύπαρξής της. Βραβείο συνολικής προσφοράς. Την απονομή θα κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Νίκος Νουρής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ για να απονέμω αυτό το τόσο σημαντικό βραβείο. Βραβείο συνολικής προσφοράς, λοιπόν. Και απόψε τιμούμε μια γυναίκα που καταφέρνει να αγγίξει τις ζωές μας, τις ζωές ολόκληρης της κοινωνίας, επιτρέψτε μου να πω. Πριν αρκετά χρόνια έκανε το δικό της πόνο πηγή προσφοράς για τους συνανθρώπους της. Απόψε της λέμε ευχαριστώ για όσα έχει προσφέρει. Της λέμε ευχαριστώ που συνέβαλε και συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στο να έρθουν καλύτερες μέρες για τον τόπο μας και τους ανθρώπους μας. Κυρίες και κύριοι, βραβείο συνολικής προσφοράς απονέμεται στην κυρία Κατερίνα Καραϊσκάκη. Προσπάθησε να γίνεις το ουράνιο τόξο στο σύννεφο κάποιου άλλου, είχε πει η Μάγια Αγγέλου. Στη ζωή της έμελε να βιώσει μια μεγάλη καταιγίδα. Ωστόσο, έκανε τον πόνο ελπίδα. Ήταν το 1993, όταν ο γιος της Ανδρέας διαγνώστηκε με μυελοβλαστική λευχαιμία. Η ανάγκη για μετάβαση του παιδιού στο εξωτερικό για μεταμόσχευση μυελού των οστών οδήγησε την οικογένεια στο να διοργανώσει μια παγκύπρια εκστρατεία για συλλογή χρημάτων. Η ανταπόκριση του κόσμου συγκινητική. Σε μερικές μόνο μέρες μαζεύτηκαν 60.000 λίρες. Ένα ποσό τεράστιο για την εποχή εκείνη.
Δυστυχώς δεν βρέθηκε έγκαιρας σύμπατος δότης και ο Ανδρέας έχασε τη μάχη με την ασθένεια το Δεκέμβριο του 1993 σε ηλικία 5 ετών. Οι γονείς όμως, Κατερίνα και Μιχάλης, βρήκαν τη δύναμη και αποφάσισαν να κάνουν τον πόνο τους προσφορά. Δώρισαν στο Υπουργείο Υγείας το ποσό που είχε μαζευτεί από τον Έρανο με την υπόσχεση να δημιουργηθεί στην Κύπρο ένα αρχείο εθελοντών, δοτών, μυελού των οστών. Το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια προσφοράς και ελπίδας. Ένα όραμα που ξεκίνησε από μια προσωπική ιστορία πόνου και δύναμης. Ένα ουράνιο τόξο που διώχνει το σύννεφο στις ζωές πολλών ανθρώπων ανά τον κόσμο, έχοντας δώσει ήδη δημοσχεύματα σε 650 ασθενείς με λευθερία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες σε 33 χώρες και 5 υπήρους. Το Madame Figaro, τιμητικό βραβείο συνολικής προσφοράς 2021, απονέμεται στην κυρία Κατερίνα Καραϊσκάκη. Την κυρία Κατερίνα Καραϊσκάκη! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή αυτή. Πρώτα να ευχαριστήσω την αξιόλογη επιτροπή, τον Madame Figaro, που μας επέλεξε. Και επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή, τη σημαντική, να την αφιερώσω σε όλες τις μάνες που βίωσαν την αγωνία της ζωής των παιδιών της. Συγχαρητήρια σε όλες τις γυναίκες που βραβεύτηκαν απόψε. Λοιπόν, μία γυναίκα πολύ ξεχωριστή έχει κάτι να πει για εσάς. Και αυτή είναι μία πολύ σημαντική στιγμή. Είναι στο κλείσιμο της βραδιάς και νομίζω θα μας συγκινήσει όλους. Η δόκτωρ Άννα Μαρία Ανδρονίκου, λοιπόν, διαγνώστηκε με λευχαιμία. Αφού δέχθηκε μόσχευμα από το Αρχείο Δοτών του Καραϊσκακίου Ιδρύματος, κέρδισε τη ζωή της πίσω και είναι σήμερα πρέσβυρα για το Αρχείο Δοτών του Ιδρύματος. Πόσο φως, πόση χαρά. Άννα Μαρία. Γεια σας. Καταλαβαίνετε πόσο συγκινημένη είμαι, γιατί αυτή η μάνα έδωσε μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση ότι δεν θα ξαναχαθεί ποτέ ξανά ένα παιδάκι χωρίς το δικαίωμα της ζωής. Έκανε τον πόνο της ελπίδα. Αυτή η ελπίδα σώσε εμένα, μια άλλη μανούλα. Δεν έφερε όμως την άνοιξη μόνο σε μένα. Σε αυτήν τη σκηνή θα έπρεπε να είναι και τα 650 παιδιά της. Έτσι απλά για να καταλάβετε, είναι περισσότερα άτομα από όσα ήσασταν όλοι εσείς στο θέατρο. Τόσα πολλά άτομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ τώρα έτσι, επειδή ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή, θα χαιρετήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε. Αυτά ήταν τα 16ª βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2021 που παρουσίασε η Estée Lauder και έφτασαν στο τέλος τους. Ευχαριστώ πολύ την υπέροχη, την καταπληκτική ομάδα που εργάστηκε σκληρά όλο αυτό τον καιρό για να γίνει πραγματικότητα η βραδιά, η φανταστική κατά τη γνώμη μου βραδιά που ζήσαμε εδώ μαζί. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τους υπέροχους χορηγούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς που ήσασταν απόψε εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Φυσικά ευχαριστούμε και εσάς από το σπίτι που μας παρακολουθείτε και τη νιώθουμε την αγάπη σας. Μέσα από την τηλεόραση του Σίγμα μας είδατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε γιατί αγαπάτε και στηρίζετε αυτό το θεσμό όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως γιατί
γιατί αγαπάτε τη γυναίκα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μας. Ένα μεγάλο, πολύ πολύ μεγάλο φιλί σας στέλνω και σε εσάς εδώ. Ραντεβού του χρόνου. Γεια σας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικά και είναι ακόμα μια χρονιά με τα βραβεία της Madame Figaro, διότι βραβεύουν τις άξιες γυναίκες της Κύπρου. Και πιστεύω ότι όλες μας και όλοι μας είμαστε περήφανοι για αυτό το δεσμό. Η Ερεμέτικα είναι μια εταιρεία όπου, στην οποία η γυναίκα έχει εξέχουσα θέση. Ας μην ξεχνάμε ότι το 67% των συναδέλφων είναι γυναίκες. Συνεπώς στηρίζουμε τις γυναίκες. Εκτός του ότι βραβεύουμε την καινοτομία, βραβεύουμε και τη γυναική επιχειρηματικότητα ταυτόχρονα και έτσι και γι' αυτό η Τράπεζα Κύπρου διάλεξε να επιχορηγήσει αυτό το συγκεκριμένο βραβείο που θέλουμε να τραβήξουμε περισσότερον κόσμο γενικά να ασχοληθεί με τα θέματα της καινοτομίας και ιδιαίτερα τις γυναίκες. Καταρχήν να πούμε ότι μια βραδιά αφιερωμένη στη γυναίκα που το αξίζει να βραβεύσουμε τις γυναίκες που έχουν κάνει τη διαφορά τη χρονιά που μας πέρασε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η γυναίκα στη ζωή μου. Είτε είναι μάνα, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι κόρη. Είμαστε μια γιορτή της γυναίκας, για τη γυναίκα. Μια εκδήλωση που όταν ξεκίνησε κανείς δεν φανταζόταν το εύρος και το πόσο πολύ θα είχε αναπτυχθεί όλο αυτό. Και είναι τιμή για την κάθε γυναίκα, μια εκδήλωση που αγκαλιάζεται όμως και από τους άντρες. Αυτό που θέλω να είναι αυτό που είναι η γυναίκα, η σύγχρονη. Να έχει δυναμισμό, να μπορεί να ξεχωρίζει και βέβαια να έχει αυτό που έχουμε περισσότερο, αυτή την ειλικρίνεια για να πηγαίνουμε μπροστά. Γι' αυτό μου αρέσει αυτός ο θεσμός. Γιατί αυτό που έχει κάνει είναι να δώσει βήμα και να πάμε ακόμα πιο πάνω στις νέες γυναίκες. Και μέσα αυτές και εγώ και η κόρη μου βάζω στο νέα, το κατάλαβες έτσι, ωραία. Γυναίκα για μένα ισούται με τη δύναμη. Μια γυναίκα μπορεί να καταφέρει τα πάντα, φτάνει να πιστέψει στον εαυτό της. Χωρίς τη γυναίκα πιστεύω ο κόσμος δεν θα ήταν τόσο φωτεινός. Θεωρώ ότι αυτός ο θεσμός, αυτή η διοργάνωση, είναι από τις πιο σημαντικές της χώρας μας. Γιατί πραγματικά οι διοργανωτές αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν την προσφορά γυναικών που αποδεικνύουν καθημερινά ότι όχι μόνο μπορούν να προσφέρουν πολλά στο δημόσιο βίο, αλλά μπορούν να προσφέρουν και καλύτερα από τους άντρες. Η γυναίκα είναι τα πάντα. Η γυναίκα είναι η ζωή. Εμείς, μην ξεχνάτε, είμαστε μια οικογένεια που είμαστε 4 γυναίκες. Είμαι εγώ και οι κόρες μου, οπότε έχουμε να δώσουμε πολλά. Όντως είναι πολύ δυνατά αισθήματα, συγκίνηση, αλλά και τιμή που είχα την ευκαιρία να τιμήσω τη Μαρία μας, Μαρία Μάρκου, που στα 29 της μας εκπροσώπησε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και απέδειξε τη δύναμη της γυναίκας και τη δύναμη της ψυχής. Είμαστε εδώ και αρκετά χρόνια ως Intercollege. Τα προγράμματα σπουδών του Intercollege χορηγούν, υποστηρίζουν, σέβονται τη γυναίκα και αναδεικνύουν τη γυναίκα μέσα από το πτυχίο της αισθητικής. Γι' αυτό και οι κοπέλες της αισθητικής είναι εδώ με ένα εκπληκτικό μακιγιάζ, το οποίο θα δείτε και στη συνέχεια. Για μας είναι σημαντικό να ζούμε τη γυναίκα, να τη σεβόμαστε και να την αγαπάμε. Αυτά τα βραβεία τιμούν την Κύπρια γυναίκα και εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες που τα στηρίζουν. Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2021.
παρουσιάζει η Estée Lauder. Χορηγός κοινωνικής προσφοράς, ΟΠΑΤ Κύπρου. Χορηγός καινοτομίας, Τράπεζα Κύπρου. Χορηγός επιστήμονας ακαδημαϊκός, Ρεμέτικα. Χορηγός αθλήτριας, Dove. Χορηγή, Beauty Line, Audi, Steamport by L'Oréal Professionnel, Cavacom Zipanema Espresso. Στηρίζουν τα προγράμματα σπουδών του Intercollege. Αποκλειστικός χορηγός αερομεταφορών, Aegean. Φιλοξενία, MAP Hotel. Υποστηρικτές, Κτήμα Δαφέρμου, Λολέα Mediterranean Aperitif, Flowers and Designs by Roy Sirodotu, Landas Color, Solomou Garden Center, Infinity Dance Studios, SPS Security Services, Sold Out Tickets, Mindy Mork. Ευχαριστούμε επίσης τη διεύθυνση και το προσωπικό του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου για τη φιλοξενία. Το μακιγιάζ επιμελήθηκε ο Chief Makeup Artist Beauty Line Μιχάλης Ορφανίδης μαζί με την ομάδα των εξειδικευμένων Makeup Artists των καταστημάτων Beauty Line και τα προϊόντα Estée Lauder, τη σχεδιάστρια Έφη Παπαγιώανου, τον Hair Stylist Κωνσταντίνο Κάγκα, George & Effie Hair Salon και Savia Hair Studio που επιμελήθηκαν τα μαλλιά με προϊόντα L'Oréal Professionnel.